Καλημέρα σας. Μας δείχνει τις θάλασσες, μας βάζει και ωραία τραγούδια ο Γιάννης. Θέλω να σε ενημερώσω, Τάκη μου, επειδή έρχομαι από παραλιακή, ότι στο ρεύμα προς Γλυφάδα, είναι προς Γλυφάδα, από Πειραιά προς Γλυφάδα και κάτω, είναι μιλιούνια, πάνε για μπάνιο. Μιλάμε για κολλασμένη κατάσταση. Χιλιάδες. Ωραία, ζούνε. Κάτσε εσύ εδώ τώρα. Εντάξει, να κάτσε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εφημερίδα η Καθημερινή. Με συνοδεία φρεγατών το Γιαβούς, δηλώσει Ερντογάν για τουρκικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεχίζουν τις προκλήσεις τους οι Τούρκοι. Δεν πρόκειται να τα αφήσουν το πράγμα να περάσει έτσι. Τι είναι. Τους δώσαν τελεσίγραφους στους Τούρκους. Οι Αμερικάνοι. Για τα F-35. Μια τρύπα χωρίς νόημα στην Ομόνια. Είναι μια φωτογραφία. Ωραία η φωτογραφία, αλλά το θέμα δεν είναι. Βέβαια. Λοιπόν, συγκρούση κορυφής Προεδρίας. Σύγκρουση, κορυφής Προεδρίας Μαξίμου. Δεν υπογράφει ο πρόεδρος το διάταγμα για τους δικαστές παρά τις συστάσεις Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι ο πρωθυπουργός μπορεί να κάνει συστάσεις στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συνεννοείς μπορεί να γίνει, το είχαμε πει. Εσύ λες πάντως ότι δεν θα υπογράψει. Έτσι. Πιστεύεις ότι. Δεν νομίζω να υπογράψει. Έχουν έρθει και σε. Παλιότερα σε διάφορες αντιπαραθέσεις, στιγνός εκβιασμός με φόντο τις κάλπες, με θύματα τους ασθενείς και... Τα ιδιωτικά ιατρία εργαστήρια που είναι συμπεριλημμένα με οποία απειλούν να κλείσουν από τη Δευτέρα να τους καταβληθούν αφιλές. Για να δεις και αυτό, δημόσιο επιτέλους λέει η εφημερίδα, την εφημερίδα των συντακτών, δημόσιο Ισλαμικό τέμενο στην Αθήνα. Γιατί υπάρχουν διάφορα τα οποία είναι ιδιωτικά. Πολλά. Είναι, τα έχει ανοίξει πολλά. Κάποιος και πολλά. Πηγαίνανε και τα λοιπά. Βέβαια το έχουν βανδαλίσει απ' έξω, το έχουν κάνει κατάμαυρο. Αυτό το καινούριο. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτά είναι. Το έχουν γεμίσει. Η δύναμή σου την επόμενη μέρα. Ριζοσπάστη, κάλεσμα τη Κεντρική Επιτροπή για τη μάχη των βουλευτικών εκλογών τη 7η Ιούλη, λέει η εφημερίδα. Έτσι. Αυτό έχει σημασία που λέει ο Ριζοσπάστης. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι η συζήτηση στη Βουλή για την κατάργηση της μείωσης του αφορολογητού. Ρεστάλ κοροϊδίας από την κυβέρνηση, λέει ο Ριζοσπάστης και το ΚΚΕ εννοείται, που αρνήθηκε να βάλει σε ψηφοφορία την τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισε παρόν, ζητούσε να μην καταργηθούν όμως οι ελαφρύσεις, οι άλλες που συνοδεύουν τα αντίμετρα. Δεν πετεύθη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το θέμα της εφημερίδας. Τα συν και τα πλην και τα ίσως. Δύο δρόμοι για την κάλπη που ποντάρουν και τη φοβούνται Αλέξη Τσίπρας, Γιάννη Μητσοτάκη, τα πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας και ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ρελά στο Μαξίμου για τις μετατάξεις. Σε αυτή η ιστορία η οποία πήρε διαστάσεις. Πάω στην πτώση. Λοιπόν. Ορίστε. Ο Πρωθυπουργός διόρισε για 6 χρόνια τη σύζυγο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μαθηματικός Όλγας Χαρίτου, παρέα της Έγινας, αρχικά τοποθετήθηκε στο κατοχικό ταμείο και τώρα στην Τράπεζα της Ελλάδος με χρυσό μισθό. Ναι, είναι μια θέση που έγινε τον Απρίλιο, νομίζω, η τοποθέτηση αυτή. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, το λέει η εφημερίδα, βρέθηκε διάδοχος του Βενιζέλου, Ιβάνα Μπάρμπα. Φύγει Ιβάνα στο κίνημα αλλαγής. Πες το μου από την αρχή αυτό να ησυχάσω και να ησυχάσω. Με συγχωρείς τώρα δηλαδή. Λοιπόν, η εφημερίδα τα παραπολιτικά. Νέα μεταπολίτευση με Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα. Έχει και τη λίστα με τα γαλάζια ψηφοβέλτια σε όλη την Ελλάδα. Τα 397 ονόματα των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας έχει η εφημερίδα μέσα. Okay. Μπορείτε να την αγοράσετε να τα διαβάσετε. Και ο Αυτιάς εδώ πώς θα πάρετε σύνταξη πριν από τα 62 χρόνια. Για σένα το λέει. Να πάρεις να διαβάσεις. Εγώ για να φτάσω στα 62 θέλω 8 χρόνια ακόμα. Και 10 μπορεί να φτάσει, ναι. 120 δόσεις βήμα-βήμα η διαδικασία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, και βροχύρους φετιών μέχρι τέλους. Εδώ έγινε τι έγινε αυτές τις μέρες. Παρασκήνιο. Παρασκήνιο. Μετάταξη του ηθικού πλεονεκτήματος, μεγάλο το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, από το όργιο ρουσφετολογίας, η παρέμβαση Τσίπρα έφαγε την Τασία. Η Χριστοδουλοπούλου έκανε και δεύτερη ανακοίνωση στην οποία εξηγεί πιο διεξοδικά, ας πούμε, τι ήθελε να πει με το γνωριμίες κλπ. Ναι, δεν χρειαζόταν. Λοιπόν, τα νέα. Ψηφοδέλτια με εκπλήξεις και γρίφους. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Μέρα 25. Όλα τα ονόματα υποψηφίων σε όλη την Ελλάδα, λέει η εφημερίδα. Και βεβαίως έχει και αυτή το θέμα με την κυρία Χριστοδηλοπούλου. Ναι. Η εφημερίδα τα νέα σήμερα. Το καρφί. Αποτελειώνει το Τσίπρα. Χαριστική βολή στο ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρηση διεύρυνση του ΚΙΝΑΛ. Πρόσεξε τώρα. Έλεγα την προηγούμενη φορά ότι εμείς
είμαστε οι δημοσιογράφοι περισσότερο που συμπαθούμε το Βενιζέλο, η κοινωνία έχει μια διαφορετική αντίληψη κτλ. Και νομίζω ότι το έχει ζήσει και εσύ και το ξέρει. Εντελώς. Έτσι. Είδα στη δημοσκόπηση ότι δεν χάνει τίποτα η κυρία Γεννηματά και ήταν μέσα στην τούρλα τότε. Στην πρώτη δημοσκόπηση, ναι. Που έγινε, δεν χάνει τίποτα η κυρία Γεννηματά. Θέλω να νομίζω, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι θα πάρει και λίγο παραπάνω. Για να δούμε. Λοιπόν, λοιπόν, αυτό τα ρουσφέτια και διορισμοί, λοιπόν, είναι μια το θέμα. Απόφαση της Δημοκρατίας, ετοιμάζουν Καραμαλή για πρόεδρο. Δεν τι νομίζω. Λες. Ω, μπα, υπάρχει περίπτωση. Άλλο ρε παιδί, μπορεί να με θέλει αυτός, αλλά... Δεν είναι, μόνο αφού το συζήτησε. Δεν. Φεύγουν εμβολεμένοι, λέει, διορίζουν, μετατάσσουν και υπόσχονται 30 μέρες πριν τις εκλογές. Μιλάνε ανοιχτά για το ξύλωμα του κοινωνικού κράτους. Αποκαλυπτικός ο Χατζηδάκης για το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας παρά το σιωπητήριο Μητσοτάκη. Τσακαλώτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μήνυμα. Το θέμα είναι να το αποκωδικοποιήσει ή να το πάρει και να το αφήσει να προωθείται. Ο Τσακαλώτος παίζει ένα περίεργο παιχνίδι. Λες, φοβάμαι θερμό επεισόδιο στις 7 Ιουλίου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Αποστολάκης σώκανε τους Αμερικάνους βουλευτές και γερουσιαστές εν ώψη εθνικών εκλογών. Ξεκίνησαν να φορτώνονται σε ρωσικά λιμάνια S-400 με προορισμό την Τουρκία. Αλεξέλεκτος Ερντογάν απειλεί με πόλεμο στο Αιγαίο και Κύπρο, λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Ναι. Κόντρα. Η κόντρα. Ποιοι κατάντησαν τη Βουλή πάρκινγκ για αργόσχολους. Άθλια διακομματική στην αλλαγή για το γιγαντιαίο σκάνδαλο που εξοργίζει την κοινωνία. Μάλιστα. Εμπρός, αριστερά τελείωσε. Ναι. Η Βραβινή τώρα μοιράζει και επικουρικές συντάξεις. Είναι το λεπετέ. Ναι. Αυτό τους το κόψανε ξαφνικά, χωρίς να τις ειδοποιήσει κανένας. Αλήθεια. Ήταν μια πρωτοβουλία του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας και τον συναυτό. Ναι. Γιατί αυτοί δεν έχουν πρόβλημα να πάρουν επικουρικό. Ναι, ναι, είναι μια περίεργη ιστορία. Βέβαια, έκανε μια τακτοποίηση τώρα ο. Δεν είναι, δεν. Αλλά θα προσφύγει η Εθνική. Θα προσφύγει η Εθνική, οπότε. Έντομο φωνιά, χτυπάει τη Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι έντομο είναι. Το δίνω. Νεκρώνει τα πεύκα στο Σέιξ Σου και εξαπλώνεται στη Θέρμη. Μάλιστα. Λοιπόν, πέθανε η γιαγιά και η θεία μου έκανε πάρτι. Λέει, ξεσπάει η κόρη του Μπονάτσου για την Μαρία Ελένη Κουρέζου. Πέθανε η ζωή, λέει, και η θεία της έκανε πάρτι. Αυτή ποια είναι? Η Λόχανα, αλλά Μερλίνη, η Λόχανη. Η Λόχανα. Παλιά φίλη μας. Ναι, γνώστη. Ξέρεις, ναι. Νέος Γολγοθάς για την τραγουδίστρια που έγινε καλόγρια. Με τρεμπάμενη φωνή, η θρηλυκή Μέρη Αλεξοπούλου μιλά στην Εσπρέσο. Μάλιστα. Λοιπόν, τη θυμάσαι τη Μέρη Αλεξοπούλου? Πώς δεν τη θυμάμαι. Ναι, λοιπόν. Υπάρχουν και άλλα τηλεοπτικά νέα. Είχε η εφημερίδα, λοιπόν, να δούμε μια κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του Νίκου Βένδια και του Γιώργου Τσίπρα. Του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Οικονομικών είναι τώρα, ναι, έτσι. Ναι. Ήτανε παλιότερα, ήταν στο εξωτερικό, ναι. Και αυτό, μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Ο Γιώργος Τσίπρας, λοιπόν, αντέβρασε κάτι που του είπε ο κύριος Δένδιας. Ο κύριος Δένδιας επέμεινε, εν πάση περιπτώσει. Καλό είναι τώρα αυτές τις μέρες να αποφεύγονται τέτοιου είδους συγκρούσεις, να ακούμε περί προγραμμάτων και το τι θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Και τέλος πάντων, όμως, ας δούμε το βίντεο. Ήταν χαριτωμένοι. Ποιος? Τώρα κάνετε πλάκες. Βεβαίως, όπως σας το λέω ακριβώς. Δεν έχετε κάνει εσείς κανένα ευνοϊκό διορισμό. Απολύτως τίποτα. Δεν έχετε, η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχετε αφήσει κανένα συγγενικό σας πρόσωπο αθεώριστο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας διακόψω και τους δύο. Θα ήθελα τώρα να αλλάξουμε θέμα. Εσείς ο ίδιος, κύριε Τσίπρα. Εσείς ο ίδιος. Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν είστε πολιτικό τέλεχο και τέτοια. Δεν τρέπεστε τι αυτά που λέτε. Είμαι πολιτικό τέλεχο. Είστε πολιτικό τέλεχο. Πότε εξελέγετε και πού? Πολύ πριν το 2015. Πότε εξελέγετε και πού? Σοβαρά μιλάτε. Είμαι από την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε εξελέγετε και πού? Τι πότε εξελέγετε? Πότε εξελέγετε? Όσοι λαμβάνουν και όσοι λαμβάνουν του ελληνικού λαού έχετε πάρει. Πρέπει να είναι βουλευτέ. Με συγχωρείτε, σύμβουλο τέλεχο τη οικογένεια. Καταρχήν γενικό γραμματέα και βουλευτή. Εσεί διορίστηκατε. Είστε και άσχετος. Έγινε πρώτη φορά γενικός γραμματέας. Βουλευτής γενικός γραμματέας δεν μπορεί να γίνει. Μπορείτε να μου θυμίσετε ποιος ξάδελφος πρωθυπουργού της Δημοκρατίας. Κρίμα. Είχα διαφορετική γνώμη για εσάς, κύριε Δέντια. Είστε απαράδεκτος. Είστε απαράδεκτος. Μπορείτε να με υβρίζετε όσο θέλετε. Και τόσο χαμηλά ότι θα πέφτω δεν λυπάμαι. Ότι όταν με ρωτάτε ποιος τέλεχος διορίστηκε, σας απαντώ. Εσείς ο ίδιος. Έχετε πέσει πολύ χαμηλά. Αλλά με τον τέλεχο της ομάδας του είναι λογικό. Λοιπόν. Να πάμε τώρα να δούμε τις δημοσκοπήσεις, να δούμε τι έγινε, γιατί είχαμε δημοσκοπήσεις, Δημήτρη, αυτές τις μέρες. Λοιπόν, Γιάννη, να δούμε. Ξέρω τις, εγώ. Έχουμε κι άλλες, περίμενε, μην βιάζεσαι.
Λοιπόν, αυτή είναι η δημοσκόπηση της που έγινε της μέτρων ανάλυσης για τον Α και βουλευτικές εκλογές 2019. Πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 31,2. Το μεσοσταθμικό τώρα είναι αυτό, ναι, έτσι, ναι, ναι. Που λέει από μέχρι πού είναι ο μέσος όρος. Ο μέσος όρος δεν είναι... Είναι με αναγωγή, ναι, αυτό το νούμερο. Όχι, δεν είναι με αναγωγή αυτό. Α, δεν είναι με αναγωγή. Όχι. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 23,5, ΚΙΝΑΛ 6,1, Κομμουνιστικό Κόμμα 3,8, Χρυσή Αυγή 3,6, Ελληνική Λύση 1,7, Μέρα 25 2,8, Πλεύση Ελευθερίας 1,1, Δημιουργία Ξανά 1. Μάλιστα. Έχει και συνέχεια, δεν ξέρω. Αν μας πούνε τα παιδιά, αν έχει συνέχεια άλλη κάρτα, βλέπω να έχει άλλη. Δεν έχει. Αυτή είναι. Α, έχουμε την επόμενη. Αυτό είναι. Αυτή τώρα. Είναι το απόεως. Βλέπεις. Λοιπόν, είναι από 37% η Νέα Δημοκρατία έως 42,6. Από 27 έως 32,2 ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΙΝΑΛ από 6,2 σε 9,2. Εδώ φαίνεται ότι δεν έχει επίδραση στο ίδιο το Βενιζέλο. Δεν έχει, ναι. Δεν έχει επίδραση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από 3,6 έως 6, η Χρυσή Αυγή από 3,5 έως 5,9, η Ελληνική Λύση από 1,6 έως 3,4, φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή, έτσι, ναι. Έχει πιθανότητες εννοώ. Μπαίνει, δεν μπαίνει, ναι. Μπαίνει, δεν μπαίνει, είναι στο όριο. Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, 2,5 αυτός έως 4,7, αυτός είναι περισσότερο κοντά. Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου 0,7 ως 1,9 και Δημιουργία Ξανά ο κύριος Τζίμερος 0,6 ως 1,8. Αυτά είναι τα νούμερα που έδωσε η δημοσκόπηση. Έτσι, αυτές είναι οι κάρτες. Ωραία. Είναι η πρώτη στην πραγματικότητα που τα μετά. Το ενδιαφέρον είναι βεβαίως ότι φαίνεται ότι και με το χειρότερο σενάριο η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία σε αυτό το. Μην το λες, δεν θέλουν να τα ακούγεται. Και εγώ τι είμαι, γραφείο τύπου. Όχι, βέβαια, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν. Παίρνει τηλέφωνο και λες, παιδιά, πάτε για αυτοδυναμία. Όχι. Δεν ξέρουμε, σου λέω. Όχι, λοιπόν, αυτό δείχνει τώρα η δημοσκόπηση πάντως, ναι, Δημήτρη. Ναι. Και το άλλο ενδιαφέρον είναι αυτό που λέγαμε για το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να βγει από την εσωστρέφεια και να προχωρήσει μπροστά με προτάσεις, ιδέες. Πώς το λες, το κίνημα αλλαγής. Με διορθώνει το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ. Είμαι αντιμέτωπος σε ένα διάλογο. Εσύ τώρα με ποιον είσαι, με ΠΑΣΟΚ ή με κίνημα αλλαγής? Εγώ είμαι με το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό σου λέω. Ωραία, λοιπόν, τώρα και η τρίτη παρατήρηση που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι τα δύο κόμματα του κυρίου Βελόπουλου και του κυρίου Βαρουφάκη, τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά, Δημήτρη, στο να μπουν στην, ναι, δεν, ναι, είναι μακριά. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μια εξακομματική βουλή, εξακομματική ή μια εφτακομματική βουλή. Αυτό βεβαίως θα το δείξει η κάλπη. Είναι και περίοδος μεταγραφών, Τάκη, διότι είδα εγώ, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Βελόπουλος πήρε το Θόδωρο Κατσανέβα. Αυτό ήταν συγκλονιστική μεταγραφή. Και επίσης η Φόφη πήρε τη Βάνα Μπάρμπα. Δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα στο σκηνικό. Η Βάνα Μπάρμπα πήγε ως φίλος, δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει. Αλλά ο κ. Κατανέβασο θα πρέπει να όχι, είναι. Σε σκέφτομαι να πιστεύω ότι είναι Βαρουφάκης. Και το πιστεύω είναι Βαρουφάκης. Μπράβο. Τελευταίο. Έτσι, ναι, 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 ναι. Όχι, όχι, ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, τώρα και μάλιστα τελευταίο στο επικρατείας είσαι για να τον βοηθήσει. Λέει, δεν θέλω ούτε να εκλεγώ ούτε τίποτα. Δεν τον ενδιαφέρει τον άνθρωπο. Εντάξει, ο άνθρωπος σου λέει θέλω να στηρίξω αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, όμως αυτή τη εβδομάδα που πέρασε είχαμε πάρα πολλούς καυγάδες για τις τροπολογίες που ήρθαν στη Βουλή των Ελλήνων τις τελευταία ώρα. Η αντιπολίτευση ως ύφιστε αντιδράει σε αυτά και βεβαίως η Δία Ιμπούλου θα μας πει τώρα τι ακριβώς έγινε με αυτή την ιστορία. Καλημέρα. Στον αστερισμό της τροπολογίας μπορούμε να πούμε πως ήταν τις τελευταίες ημέρες η Βουλή, καθώς το κυβερνητικό στρατόπεδο απουσία των κομμάτων της αντιπολίτευσης πέρασε σειρά νομοσχεδίων και τροπολογιών λίγες μέρες πριν προκηρυχθούν οι εκλογές και πριν διαλυθεί, λίγα 24 ώρα πριν διαλυθεί η Βουλή. Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν ολοκληρώσει τη θητεία του ο ΣΥΡΙΖΑ, ακύρωσε τη μείωση του αφορολόγητου ορίου που ο ίδιος είχε νομοθετήσει, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων που υπενθυμίζουν πως τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρηθούν. Επίσης, η κυβέρνηση παρενέβη στις διαπραγματεύσεις για την επικουρική σύνταξη των παλαιών εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα, νομοθετώντας υπέρ των περίπου 17.500 εργαζομένων, ενώ η τράπεζα θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, όπως είπατε και πριν. Παράλληλα, η κυβέρνηση νομοθέτησε τη διαγραφή τελωνειακών προστήμων που είχαν επιβληθεί σε κρατικές εταιρείες που είχαν ιδιωτικοποιηθεί πριν τον Μάιο του 2017, και αν και το Υπουργείο Οικονομικών στην τροπολογία δεν διευκρινίζει ποιες επιχειρήσεις ευνοούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ευνοείται η καπνοβιομηχανία σε ΚΑΠ που ανήκε στον Ιβάν Σαββίδη και μεταπολύθηκε πέρυσι στην Japan Tobacco.
και έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις αυτό. Είναι απόπειρα να περάσει και την είχαν τραβήξει πίσω μετά τη σφοδρή αντίδραση του Μητσοτάκη τότε και τη αντιπολίτευση. Ενώ τέλος με άλλη τροπολογία, ο ΣΥΡΙΖΑ μετέφερε τις σχολικές καθαρίστρες στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγίνων. Και εντάξει, είχαμε λοιπόν. Δεν είναι και τόσο τραγικά, αλλά το τελευταίο που είπες. Εν πάση περιπτώσει, όμως στο nipos.gr υπήρχε μια δημοσκόπηση της Προράτα, η οποία δημοσκόπηση είχε το ερώτημα, δηλαδή, ποιους ευνοεί περισσότερο η απομάκρυνση Βενιζέλου από το. Σωστά το λέω. Σωστά από το Κινάλ. Ναι. Έχουμε την επίδραση σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ. Οι απόψεις των αναγνωστών του nipos διείστανται, μπορούμε να πούμε, καθώς άλλοι ερμηνεύουν αυτή την εξέλιξη ως θετική, άλλοι θεωρούν πως είναι εν δυνάμει κίνδυνος για το κόμμα το δικό τους που στηρίζουν και θα πρέπει να το διαχειριστεί με προσοχή. Συνολικά, να πούμε αρχικά πως 7 στους 10 αναγνώστες του New Post θεωρούν πως η αποχώρηση Βενιζέλου από το κίνημα αλλαγής θα έχει θετικό αντίκτυπο για τη Νέα Δημοκρατία και αρνητικό για το κίνημα αλλαγής. Και πάμε συγκεκριμένα να δούμε. Το 69% θεωρεί πως θα έχει θετική επίδραση για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ μόλις το 9% θεωρεί πως θα έχει αρνητική επίδραση για τη Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά στο Κινάλ, το 25% των αναγνωστών θεωρεί πως θα είναι θετική η επίδραση της αποχώρησης του κυρίου Βενιζέλου, ενώ το 68% αρνητική. Μάλιστα. Όπως βλέπουμε δηλαδή, στην κάρτα. Θετική, για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, θα είναι 30% θετική, 34% αρνητική και 29% καμία. Ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί. Ναι, για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, ΣΥΡΙΖΑ που είναι μοιρασμένη. 30, 34, 29. Ναι, σου λέει. Έτσι, για πάμε και τέλος, να δούμε στο κίνημα αλλαγής. Ναι, όπως είπαμε λοιπόν πριν, το 25% θεωρεί πως θα είναι θετική η επίδραση και το 68% αρνητική. Μάλιστα. Για το κίνημα αλλαγής. Έχει μια σημασία και αυτό. Πάντως αξίζει να πούμε. Τους ψηφοφόροι αυτή για το κόμμα. Αυτή είναι τώρα, δεν είναι ο Δημοκράτης και ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ τώρα. Να πούμε τέλος πως όλοι γενικά θεωρούν πως θα έχει αρνητική εξέλιξη για το κίνημα αλλαγής. Ωστόσο, κανείς δεν θεωρεί πως για το κόμμα προτίμησής του θα επηρεάσει κάπως αυτή η εξέλιξη. Για να δούμε, στο τέλος στηρίζει τον γαμπρό και ο κύριος Βενιζέλος στην προηγουμένη περίπτωση δεν είναι ούτε γαμπρός. Λοιπόν, είχαμε και δύο αποχαιρετισμούς αυτή τη εβδομάδα. Και του Βενιζέλου και του Σταύρου χθες, του Θεοδωράκη. Στη Βουλή. Δηλαδή, χειροκροτήματα από όλοι μαζί. Ωραίο κλιματάκι ήταν αυτό. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα βριζόντουσαν εδώ. Ξαφνικά είδε του Σιριζέου και χειροκροτούσαν τον Βενιζέλο. Είδε, α πούμε, του Σιριζέου και χειροκροτούσαν τον Βενιζέλο. Χειροκροτούσαν από χαρά. Από χαρά που βέβαιε, δεν εντάξει. Δεν χειροκροτούσαν. Όχι, τον τιμούσαν κατά κάποιο τρόπο και του αντιπάθησαν. Συνάδελφοι είναι τώρα στην Βουλή, δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, οι διαφορετικέ απόψει υπάρχουν. Πού θα πάμε, κύριε Γιάννη, για στην κυρία Νικολάου εδώ πέρα. Γεια σας, κύριε Νικολάου. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, κύριε Καμπουράκη. Μέρκελ, Σκόπια, φωνάζει από πάνω. Τι έχει γίνει? Ναι. Έχει γίνει το εξής. Λοιπόν, έχουμε ένα δημοσίευμα της Deutsche Zeitung, το οποίο λέει ότι η Μέρκελ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερμανικής Βουλής, της Bundestag, χθες είπε ότι τα Σκόπια και η Αλβανία, όχι μόνο τα Σκόπια, δεν πρέπει να μπουν άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να καθυστερήσει η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτό είναι μια σοβαρή εξέλιξη, γιατί την ίδια ώρα εντωμεταξύ η Γερμανική Βουλή ενέκρινε την εισδοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Καλά, εντάξει, αυτό δεν ξέρετε από αυτούς κυρίως, το ΝΑΤΟ. Όχι, αλλά πρέπει να εγκριθεί. Το ΝΑΤΟ είναι εντάξει, καταλαβαίνεις. Αυτό τώρα το πράγμα όμως. Πρέπει να εγκριθεί όμως από τα κοινοβούλια. Μου κάνει εντύπωση το εξής, ότι οι Γερμανοί είχαν φαγωθεί για τα Σκόπια να λυθεί το θέμα. Ήταν αυτοί οι οποίοι πρωτοστάτησαν στο παρασκήνιο για να λυθεί το θέμα και πρωτοστατούν στο παρασκήνιο για την υπόθεση αυτή από πολλά χρόνια πίσω. Ήτανε. Τάκη, ήταν οι Αμερικανοί. Ναι. Εγώ γιατί έτσι δεν τους βλέπω τώρα και πολύ όρεξά τους να... Πιανούς. Τους Γερμανούς. Νομίζω ότι η είδηση, αν μου επιτρέπετε, έτσι, αν έχουμε ένα λεπτό, νομίζω ότι η είδηση έχει δύο αναγνώσεις στο δημοσίευμα. Είναι σε επίπεδο δημοσίευματος, όμως υπάρχει αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο οποίος, και σοβαρό ρεπορτάζ, όχι δεν διαψεύδεται, ο Υπουργός Εξωτερικών κάνει δήλωση στην Deutsche Zeitung, ο οποίος είναι από το S5, από τους Σοσιαλδημοκράτες. Και λέει ότι λυπούμαστε για το γεγονός ότι η Χριστιανική Ένωση απορρίπτει αυτό που είχε υποσχεθεί πριν από ένα χρόνο. Άρα ουσιαστικά και επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ και ταυτόχρονα δείχνει και την αντίθεση των Σοσιαλδημοκρατών σε αυτό που λέει η Μέρκελ. Άρα νομίζω ότι είναι δύο οι αναγνώσεις. Μία το εσωτερικό πρόβλημα της Γερμανίας και η δεύτερη, αν μου επιτρέπετε ίσως λίγο, αλλά νομίζω ότι ισχύει, η Μέρκελ μάλλον έχει αρχίσει λίγο να σκέφτεται την ταχύτητα με την οποία μπαίνουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή ήδη έχουμε προβλήματα με κάποιες ανατολικές χώρες και τον τρόπο που έχουν αντιμετωπίσει ακριβώς μεγάλα θέματα όπως το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε τον Ορμπάν. Και το οποίο δεν το αντιμετωπίσαν ακριβώς. Πιστεύω ότι έχει αρχίσει μάλλον να ξανασκέφτεται
το πώς θα πρέπει οι χώρες να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, δηλαδή να εξετάσουμε. Εμείς μαντρώσαμε στο ΝΑΤΟ για να μην έχουν επιρροή Ρώσου και τώρα άσου. Και βλέπουμε. Έτσι, ούτως ή άλλως η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατάει και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, πρέπει να ανοίξουν 25 κεφάλαια διαπραγματεύσεων κτλ. Πάμε στην Ηλιάνα Πετρή. Σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε πολύ. Καλημέρα, Ηλιάνα, καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε σήμερα. Και οι Αθηναίοι θα πάνε προς τις παραλίες. Θα ξαναέχουμε σύνδεση αργότερα, γιατί είναι νωρίς ακόμα. Εντάξει, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα, αλλά έχουν ξεκινήσει σιγά-σιγά. Μια πρώτη γεύση να δούμε. Εμείς βρισκόμαστε στο Παλαιό Φάληρο. Όπως πολύ σωστά είπατε, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές σήμερα Σάββατο. Ήδη οι πρώτοι λόμενοι έχουν έρθει εδώ στον Φλίσβο. Έχουν κάνει τις πρώτες τους βουτιές. Κάποιοι απολαμβάνουν τον ήλιο. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερες ηλικίες. Όλοι απολαμβάνουν την ημέρα και σίγουρα αναμένεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να έρθουν περισσότεροι, καθώς ήδη κάποιοι είναι στις δουλειές τους. Οπότε στη συνέχεια θα επιλέξουν να έρθουν και να δροσιστούν. Γιατί πραγματικά κάνει αρκετή ζέστη. Είναι ζεστή η μέρα σήμερα. Ωραία, θα σε συναντήσουμε και πάλι αργότερα που θα έχουμε και περισσότερο κόσμο και αν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με κάποιον. Πάμε στη Βάγκορ, Ηλιάνα βγήκε στην παραλία. Ναι, είχε πάει από νωρίς. Είχε πάει από νωρίς και υγρασία. Ναι, είχε λοιπόν, από τις 5. Θα έχουμε και την πρόγνωση του καιρού να δούμε τι γίνεται με τη Νικολέτα Γιακοπούλου, να δούμε πού θα φτάσει η θερμοκρασία. Πάρε τον τύπο αυτό, σαν και εσένα είναι αυτό. Βλέπει που περπατάει. Καμία σχέση. Είναι λαδομπό, σαν το λαδομποντικό που λέμε. Πρόσεξε τον. Ωραίο τύπο. Το κορμί, λέω. Το κορμί, κορμάρα. Το κορμί. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Μακάρι να είμαστε του. Να πάμε σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε γρήγορα κοντά σα. Διαγωνισμός από την εκπομπή Ακραία Φαινόμενα. Ένα τετραήμερο στον Πόρο για μία οικογένεια. Διαμονή τριών διανυκτερεύσεων στο New Eagle Resort Hotel. Σε μία προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία στον κόλπο Ασκέλη στον Πόρο. Καθημερινά σερβίρεται ελληνικό πρωινό στην τραπεζαρία. Για φαγητό στην ταβέρνα Oasis, στην ταβέρνα Σερέτης και για σνακ και κοκτέιλ στο Love's Bay Beach Bar στο Νεόριο Πόρου. Η εταιρεία Greek Red Saffron σας προσφέρει το όχημα για τις βόλτες σας και σας κάνει δώρο ένα καλάθι με προϊόντα. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό καλέστε στο 901-901-4313 ή στείλτε γραπτό μήνυμα γράφοντας ΑΚΑΠΑ, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54777. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στον Πόρο. Ναι, πάμε. Καλό ταξίδι. Να καλημερίσουμε τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλημέρα. Υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη. Πρώην υπουργός. Καλημέρα. Να καλημερίσουμε τώρα τι να κάνουμε, τον Γιάννη Μακρυγιάννη. Καλημέρα. Το καλό είναι ότι είσαι από την Τρόκα. Είμαστε κοντοπατριώτες. Είμαστε κοντοπατριώτες και Ξεδάλια. Είναι εφημερίδα στο πρώτο θέμα. Έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Είσαι πατριώτες. Να μην ανακατεύεσαι. Εσύ αυτό είναι πάθος. Αυτός είναι το λακαρνάνες. Δεν είμαστε. Μεσολόγια. Καμία σχέση. Λοιπόν τώρα. Και ο Πάνος Αμυράς, διευθυντής εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Καλημέρα. Λοιπόν κύριε Στυλιανίδη, να ξεκινήσουμε από εσάς κύριε Υπουργέ, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή σας, στη Ροδόπη, με αυτές τις. Κοιτάξτε, πρόβλημα τις είναι μια ιδιαιτερότητα την οποία την αντιμετωπίζουμε μόνοι μας πολλά χρόνια και το κέντρο τη θυμάται συνήθως όταν βλέπει τους εκλογικούς χάρτες. Εκεί η Ελλάδα έκτισε μετά το 1974 διακομματικά και διαχρονικά ένα μοντέλο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας για το οποίο είμαστε περήφανοι και αντέχουμε και σε διεθνείς συγκρίσεις. Δυστυχώς όμως η κρίση είναι η αιτία της αυξημένης παρεμβατικότητας, της εγκατάλειψης και των λάθος πολιτικών που ακολούθησε η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έφερε αυτό που είδατε στο χάρτη των ευρωεκλογών. Δηλαδή, εγώ πριν κατηγορήσω τον οποιοδήποτε ξένο, το οποιοδήποτε ξένο κέντρο, στρέφομαι προς την Αθήνα και λέω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα μεγάλο κακό. Δημιούργησε πρόσθετη ανεργία από βιομηχάνης της περιοχής. Φύγανε δεκάδες επιχειρήσεις λόγω της υπερφορολόγησης. Χρωστάει πάνω από 300 εκατομμύρια στα επιδόματα εργασίας στις επιχειρήσεις της περιοχής. Υποβάθμισε χρηματοδοτικά και από άποψη, θα έλεγα, μαζικότητος και ποιότητος το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο από τρίτο καλύτερο στη χώρα σε 8. Απελευθέρωσε τις μεταγραφές. Δημιουργεί τέταρτη νομική, ενώ είναι αντίθετη όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, με αποτέλεσμα να φιλορροεί ο πληθυσμός.
Όταν λοιπόν απογυμνώνεται η περιοχή, κλείνουν επιχειρήσεις, φεύγει νέος κόσμος, ξαφνικά εμφανίζεται μισό λεπτό, η παρέμβαση. Θα μου επιτρέψετε τώρα εδώ και με τη βοήθεια των συναδέλφων να κάνουμε μερικές ερωτήσεις γι' αυτό. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω που λέτε. Και μπορεί να είναι και έτσι, αφού το λέτε. Όμως, νωρίτερα υπήρξε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, νωρίτερα του Γιώργου Παπανδρέου, πιο παλιότερα του Καραμαλή, στην οποία ήσασταν και υπουργός, η κυβέρνηση Σιμίτη και πάει λέγοντας. Εάν αυτές οι κυβερνήσεις, κύριε Υπουργέ, είχαν κάνει αυτό που έπρεπε, δεν θα αντιμετώπιζε η περιοχή αυτό το πρόβλημα σήμερα. Κατά συνέπεια. Με συγχωρείτε, κατά συνέπεια, δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι ένα φαινόμενο που ξεσπάει τα τελευταία 4 χρόνια. Οπότε, γιατί δεν φρόντισε κανένας σας, όχι, δεν λέω προσωπικά εσείς, εννοεί κυβερνήσεις. Γιατί και εσείς είπατε νωρίτερα, στρέφουμε στην Αθήνα. Ναι, ναι. Υπήρξε αντιπουργός. Ορθώς το ρωτάτε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας βεβαιώσω λοιπόν ότι μέχρι το 2011 η δημογραφική καμπύλη τουλάχιστον του νομού Ροδόπης πήγαινε προς τα πάνω, η ανεργία είχε μειωθεί στο 6%. Ο κόσμος αυξάνονταν, η ισορροπία διατηρούνταν μεταξύ των σύνοικων στοιχείων και εφαρμόστηκε μια πραγματικά ανοιχτή φιλελεύθερη πολιτική στο σεβασμό των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Και έτσι πρέπει να είναι. Αυτό δυστυχώς η κρίση το απονεύρωσε. Δηλαδή, διότι, η κρίση τι έκανε τώρα, έδιωξε τους χριστιανούς. Έβαλε τους μουσουλμάνους να γεννάνε περισσότερο. Να σας πω στοιχεία. Να σας πω στοιχεία. 5.500 υπογεννητικότητα, οι γεννήσεις έχουν ισορροπήσει. 5.500 κόσμος έφυγε από τη Θράκη, από τους οποίους 1.600 από τον νομό Ροδόπης τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 4-5 χρόνια έφυγαν είναι μεγάλο είτε στο εξωτερικό. Μεγάλο είναι, αλλά είναι όλοι οι μουσουλμάνοι. Είναι εποχικοί εργαζόμενοι πολλοί από αυτούς που πήγαν κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη και γυρίζουν πίσω τα καλοκαίρια για να ξοδέψουν τα λεφτά τους και να ζήσουν εκεί. Οι νέοι επιστήμονες, οι νέοι επαγγελματίες, όλοι οι υπόλοιποι χριστιανοί. Προφανώς ένα αναπτυξιακό σχέδιο δεκαετιών όμως. Θυμόμαστε και τις μπάρες, θυμόμαστε και άλλα πράγματα. Διακομματική συνεννόηση. Και υπήρξε από την εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την οποία σεβάστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, την οποία σεβάστηκε ο Κώστας Σιμίτης, ο Κώστας ο Καραμαλής. Υπήρξε μια συνέχεια σχεδιασμού, η οποία απέφερε αποτελέσματα. Και ποιοτικά αποτελέσματα στην ζωή. Αυτά είναι τα εσωτερικά αίτια. Ναι. Εξωτερικά να το δούμε και εξωτερικά. Γιατί υπάρχουν και παρεμβάσεις και από την Ελλάδα. Πριν προχωρήσει αυτό που ρωτάει ο Πάνος. Μισό λεπτό. Επειδή είπες για τις μπάρες, εγώ έκανα ένα μεγάλο ρεπορτάζ, ένα διπορικό στα Απομάκικα χωριά. Έχω και το σχετικό βίντεο, ναι. Λοιπόν, για τηλεόραση τότε. Τι παρατήρησα εκτός των άλλων, να μην το πάρουμε από την αρχή. Παρατήρησα ότι κάνανε γκρίνια γιατί δεν τους φτιάχνει σχολεία το κράτος. Και πήγαινε το προξενείο. Ναι. Το λύσαμε όμως αυτό. Σχολεία, δασκάλους, αβέρτα. Το λύσαμε. Χρηματοδοτούσαν. Εμείς όχι. Μην φτιάξουμε. Ποιο θα διορίσουμε. Κοιτάξτε, θα πάει. Την περίοδο που ήμουν υπουργός παιδείας γίνανε πολλά σχολιά. Γίνανε πολλά, αλλά και δοθήκαν και πολλά χρήματα. Δεν πουλώνονται όμως μέσα στην πολιτική. Δεν πουλώνονται οι πληγέ. Έτσι είναι οι πληγέ. Καθίστε, ρε παιδιά, τώρα 2 λεπτά να ρωτήσω και κάτι. Πάει καλά. Τώρα εμείς ψάχνουμε ακόμα τις ρίζες που έφεραμε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά τώρα υπάρχει ένα πράγμα το οποίο έχει αρχίσει και έχει φουντώσει. Η διεθνής διάσταση. Λοιπόν, αρχίζει να μας δημιουργεί προβλήματα στο μέλλον. Υπάρχει εκπρόσωπος εκεί ο οποίος λέει κάτι απαράδεκτα πράγματα για Έλληνα πολίτη. Και δεν θέλει και μια αντιμετώπιση επί τούτου τώρα. Ακούστε κάτι. Η Τουρκία έχει μια σταθερή εξωτερική πολιτική, η οποία από την εποχή του Αχμέντ Νταβούτογλου προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς και της Βαλκανικής και της Ευρώπης. Έχει λοιπόν ξανακάνει κόμμα το ΝΤΕΠ του αείμνηστου Αχμέντ Σαδίκ, από μη κυβερνητική οργάνωση που είχε γίνει μετά το πλαφόν του 30%. Έχει κάνει καταγραφή δύναμης και επιδιώκει 2 στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να διεθνοποιήσει το ζήτημα γεωπολιτικά πολιτικά και να προσπαθήσει να τουρκοποιήσει την μειονότητα, ουσιαστικά τσακίζοντας τη συνθήκη της Λοζάνης που μιλάει για θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα, ώστε να έχει παρέμβαση στα εσωτερικά. Αυτό είπε και η κυρία αυτή εκεί. Που ακριβώς, αυτό ακριβώς το ρόλο διαδραματίζει. Και το δεύτερο είναι, κατά τη γνώμη μου, να τουρκοποιήσει τις άλλες 2 πολιτισμικές εθνοτικές ομάδες, τους Κομάκους και τους Ρωμά. Λοιπόν, ακούσουμε τώρα τον συνάδελφο. Γεια, αλλά λοιπόν, Γιάννη. Ναι, λέω καμιά φορά, θα συμφωνήσω εδώ σε αυτό το σημείο με τον κύριο Στυλιανίδη, σε γενικές γραμμές, ότι καμιά φορά βάζουμε ως στόχο να περιορίσουμε τον εθνικισμό στο ιστορικό της χώρας και υποβαθμίζουμε τον εθνικισμό των άλλων, συγκεκριμένα της Τουρκίας δηλαδή. Δεν τον υπολογίζουμε. Δεν τον υπολογίζουμε ή υποβαθμίζουμε τη σημασία του και τη δράση του. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, διότι οι ευθύνες υπήρξαν διαχρονικά στην αντιμετώπιση της μειονότητας. Αυτό είναι παραδεκτό, όσα βήματα και αν έγιναν στο μεταξύ. Η ειδοποιώς διαφορά έγινε τα τελευταία χρόνια. Η δράση
σχέση της Άγκυρας με τον μεγαλοειδιατισμό και όλα αυτά τα στοιχεία τα περίεργα τα οποία έχει εισάγει ο Ερντογάν στην πολιτική του, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πρωτοφανής δραστηριότητα. Σε αυτή τη θεωρία που διατυπώνει ο Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ευράζονται και αυτά τα προβλήματα. Βεβαίως. Γιατί πάνω σε αυτό το καμβά γίνεται αυτό που γίνεται και στην Ευρώπη. Βλέπουμε πάντοτε επισκέψεις του Ερντογάν στην Κομωτινή, ναι. Όταν έρχεται στην Αθήνα. Απλώς τώρα πάνω, έχει μεγαλώσει το θέμα. Υπάρχει ένα μισό λεπτό, κύριε Στυλιανίδη, να μιλήσει και ο Πάνος. Εγώ θέλω να πω ότι... Πάνο, πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει... όχι μόνο εκλογικά, γιατί εκλογικά είδαμε τι έγινε στη Ροδόπη, είδαμε δηλαδή στις ευρωεκλογές, πόσο μπορεί να επηρεάσει τις γεωπολιτικές μας σχέσεις στην περιοχή. Γεωπολιτικές σχέσεις, σίγουρα, όταν υπάρχει μια έτσι παρέμβαση από την πλευρά της Άγκυρας και αν δεν υπάρχουν πολιτικές ενσωμάτωσεις, αυτό που νομίζω είπε ο κ. Στυλιανίδης, ότι έχει σημασία να μένει το χριστιανικό στοιχείο. Γιατί οι μουσουλμάνοι μετανάστες επιστρέφουν πολλές φορές και με τη βοήθεια του τουρκικού κράτους να έρθουν να ψηφίσουν στη Ροδόπη. Οι χριστιανοί που βρίσκονται στη Γερμανία παραμένουν στη Γερμανία και δεν έρχονται να ψηφίσουν στον τόπο τους. Αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν και ζητήματα πολιτικής ενσωμάτωσης. Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, και αυτό είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Αλλά και κυρίως το πώς αντιμετωπίζονται οι παρεμβάσεις, οι εξωτερικές παρεμβάσεις. Εκεί νομίζω ότι υστερούν. Είχε γεννήσει στο βασικό, στο Κόσοβο, όταν πήγε η Γερμανία μέσα. Είχε 90% μουσουλμάνους, 10% Σέρβους, ενώ πριν 50 χρόνια, 40 χρόνια ήταν 50-50. Γεννάγανε οι μουσουλμάνοι, οι Σέρβοι φεύγανε μετανάστες, πήγαν στο Βελιγράδι. Και έμεινε 90%. Ας υπάρξουν πολιτικές με κίνητρα να μείνει το ελληνικό στοιχείο. Και το μουσουλμανικό. Εμείς δεν θέλουμε να φύγει κανείς. Δεν είπαμε να φύγει κανείς. Δεν πιστεύουμε στις διαχωριστικές γραμμές. Τα μηνύματα τα δικά μας ελληνικής πολιτείας, του δημοκρατικού τόξου, που απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας. Οι σχέσεις μεταξύ μας είναι εξαιρετικές, είναι συνεργατικές, είναι πολιτισμικές, είναι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις διαταράσσονται όταν παρισφρεί ο εθνικισμός και ο φανατισμός και όταν ξένα κέντρα επιδιώκουν να εργαλειοποιήσουν την ίδια τη μειονότητα και να κατευθύνουν την πολιτική της συνείδηση. Ναι, αλλά βλέπω, παρατηρείτε το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα ότι από την πλευρά της Τουρκίας τουλάχιστον αυτό θα γίνει πιο έντονο. Δηλαδή ο εθνικισμός θα ενταθεί. Γιατί βεβαίως το κάνει εξωτερικό θέμα, αυτό που είπε στην αρχή ο Πάνος και υποστήριξε και ο Γιάννης, ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο ζήτημα. Και ποιο είναι το ζήτημα, ότι η Τουρκία αυτό φαίνεται να το διεθνοποιήσει. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, να σας διαβεβαιώσω κάτι έτσι. Γιάννη, τι θα γίνει αν το διεθνοποιήσει αυτό το πράγμα η Τουρκία. Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στη χώρα μας, ας πούμε. Μα το τελευταίο πράγμα το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, διότι έχει μπει τώρα στην προβληματική και οι συνέπειες από το μακεδονικό, έτσι από τη συμφωνία των Πρεσπών, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί, αντιλαμβάνονται όλοι ότι χρειάζεται μια καλή μελέτη των συνεπειών αυτής της συμφωνίας. Το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα. Το οποίο δεν έχει γίνει δεν ακόμα. Έχει γίνει ναι, ακόμα. Να δούμε. Δηλαδή ακόμα υπάρχουν δεν θέματα. Έχει μελετηθεί το τι ακριβώς. Ακόμα και αν συμφωνεί κανείς, Τάκη, ναι. Δεν ξέρω αν είδατε σήμερα. Η Μέρκελ λέει να περιμένουν τα Σκόπια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι έτοιμη. Σου έβαλε πάγο. Είχαμε φαγωθεί εμείς. Να κλείσουμε τη συμφωνία. Χωρίς να θέλουν ότι οι Γερμανοί καλά κάνουν. Αν λοιπόν τώρα το τελευταίο πράγμα, τέλος πάντων, το οποίο θέλουμε είναι να αντιμετωπίσουμε θέματα τέτοιου είδους μειονοτήτων στα διεθνή φόρα. Δηλαδή να ανοίγει σαν σωρωτήρι όλο το πράγμα. Και το βασικό είναι ότι η Τουρκία ανοίγει θέματα, τα αφήνει έτσι όσα περισσότερα μπορεί και τα κρατάει για δεκαετίες. Τι θα γίνει, και ρωτάω και τους τρεις σας, τι θα γίνει αν αύριο το πρωί ξεκινήσει μια διαδικασία τέτοια που είπες τώρα. Δηλαδή, αν ξεκινήσει μια διαδικασία, αυτή η μειονότητα είναι τουρκική, δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει. Θέλει ανατροπή και σε τοπικό δημοψήφισμα. Αυτό έχει ξεκινήσει. Με ένα τοπικό δημοψήφισμα. Αυτό το είχε πει ο Ερντογάν, θυμάστε. Ένα τοπικό δημοψήφισμα. Αυτό που λέτε τώρα, το είχε πει και η κυβέρνηση το έχει αποδώσει σε λάθος δημοσιογραφική πληροφόρηση. Εγώ λοιπόν θέλω να σα πω το εξής. Υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι πραγματικά οι μειονότητες και η ελληνική μας μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη και η μουσουλμανική στη Θράκη να λειτουργήσουν ως γέφυρες. Αυτό το ζήσαμε την περίοδο 2000-2009 με όλες τις κυβερνήσεις που εναλλάγησαν τότε. Ζήσαμε την περίοδο της εμπιστοσύνης και είχαμε θεαματικά αποτελέσματα. Αναπτύχθηκαν οι ενεργειακές συνεργασίες, αναπτύχθηκαν εμπορικές σχέσεις από 350 εκατομμύρια στα 5,5 δις. Δημιουργήθηκε μια εμπιστοσύνη όχι μόνο τοπικά αλλά και διακρατικά. Τώρα η
αναθεωρητική αυτή πολιτική, η νεοοθωμανική πολιτική, ακριβώς, ξεκίνησε μετά τη διακήρυξη περί τη συνθήκη τη Λοζάνη. Άλλη περίοδο. Καταρχάς, ο Ερντογάν, το είπατε τώρα, το κλειδί τη ιστορία είναι αυτό. Μιλάτε για τη συνθήκη. Και τι συνθήκε ή γραμμένε στα παλιά τα παπούτσια, Ερντογάν. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Μπορεί, ξέρω εγώ. Δεν είναι μια διμερή συνθήκη. Δεν ξέρετε, είναι μια πολυμερή συνθήκη. Και το λάθο που γίνεται τώρα. Να στο επιβάλλουν, το επέβαλαν. Το λάθο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και πολλέ φορέ το κάνουμε και εμεί στην Ελλάδα. Είναι ένα ζητήματα διεθνών σχέσεων, εξωτερική πολιτική, να τα κάνουμε ζητήματα εσωτερική ή εσωκομματική κατανάλωση. Κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην ατζέντα τη τουρκική αντιπαράθεση ενώπιση των δημοτικών εκλογών έχει μπει η σχέση με την Ελλάδα. Άλλε φορέ στη Θράκη, άλλες φορές στην Κύπρο κτλ. Αυτό καταστρέφει όμως το κλίμα και είναι επικίνδυνο για όλους και για τις δύο χώρες και κυρίως για εμάς που ζούμε σε μια περιοχή που η κοινωνία μας είναι ανοιχτή. Κύριε Στυλιανίδη, θα σας ρωτήσω κάτι. Στην Ροδόπη, μετά τις εκλογές, θα έχουμε χριστιανό βουλευτή. Θα είναι αποτέλεσμα δηλαδή πολιτικής ή τελικά είναι αποτέλεσμα μοιράσματος της ελπίδας. Αμιλά, θα σας πω κάτι. Η δική μας επιδίωξη είναι η ψήφος να μην έχει κριτήριο το θρήσκευμα, αλλά να έχει κριτήριο την αξιοσύνη των υποψηφίων. Αυτό όμως, πολλές φορές τρεμπλώνεται. Η επιδίωξη βεβαίως της Τουρκίας είναι να έχει το μεγαλύτερο αριθμό μουσουλμάνων εκπροσώπων. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαχωριστική γραμμή. Εγώ λέω απευθύνομαι στο σύνολο της τοπικής μας κοινωνίας. Δύο φορές έχω υποστεί τη στέρηση της εκλογής παρότι ήμουν πρώτος λόγω του εκλογικού νόμου εξαιτίας αυτής της λογικής που λέτε. Αλλά από την άλλη θέλω να σας πω ότι από το 1974 και μετά ο μόνος χριστιανός που πήρε τόσες πολλές ψήφους μειονοτικών ήμουν εγώ. Αυτό τι λέει? Ότι ο κόσμος θέλει να απελευθερωθεί. Η κοινωνία μας εκεί είναι ανοιχτή και αντέχει και οι μουσουλμάνοι είναι φιλήσυχοι και πραγματικά Ευρωπαίοι. Δεν δημιουργούν. Όταν, όχι, καθόλου. Όταν επήγανε οι στρατολόγοι του ISIS να βρούνε στους 120-130.000 πολίτες Ευρωπαίους, μουσουλμάνους της Θράκης, να στρατολογήσουν κόσμο, φάγαν πόρτα. Πήγανε. Και αυτό βεβαίως πολλές φορές. Φάγαν πόρτα γιατί το μοντέλο που χτίσαμε είναι και ανοιχτό και δημοκρατικό και γιατί πραγματικά η ελληνική πολιτεία σε αυτό το σημείο έχει πετύχει. Τώρα έρχεται αυτή η τουρκική παρεμβατικότητα, ναι, το ενοχλεί, το διαταράσσει, πρέπει να το διορθώσουμε. Μ' αρέσει έτσι όπως κουβεντιάζει ο κ. Στυλιανίδης με την έννοια ότι χρειαζόμαστε και μια ανοιχτή κοινωνία και μια υπέρβαση. Πάντα και, ναι, και μια υπέρβαση των θρησκευτικών διαφορών ή ιδιαιτεροτήτων και πάει λέγοντας. Προφανώς δεν το συζητάμε. Το κριτήριο για να γίνει ένα πόλεμο ήταν ότι πιστεύει σε καθολικό προτεστάτη. Έχουμε εξαιρετικού ανθρώπου εκεί. Πέρα λοιπόν από το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, διότι αυτό δεν το ελέγχει πάντα, εξαρτάται από τον άλλον. Και είναι από το θέμα τι. Βεβαίως. Και τι χτίζει εσύ. Έχει σημασία έτσι, λοιπόν. Και βεβαίως. Τι χτίζει εσύ. Έτσι, το θέμα είναι τι πολιτικές κάνεις. Εάν πρέπει γενικώς να ακολουθήσεις αναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές ενίσχυσης της περιφέρειας, αν πρέπει να το κάνεις μια φορά σε όλη την Ελλάδα, εκεί πρέπει να το κάνεις δύο. Σωστά. Πρέπει να διαμορφώσεις συνθήκες ευημερίας και συνύπαρξης όλων των διαφορετικότητων. Για να μπορέσουν. Έχουμε εξαιρετικό δυναμικό. Έτσι αντιμετωπίζεις το πρόβλημα. Μην υποβαθμίζουμε το δημοκρατικό. Τώρα λένε τίποτα για τις εκλογές, παιδιά. Για τις εκλογές, ε. Διότι, ναι. Τρόγισε. Τις εκλογές. Τρόγισε. Ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει, τι λένε δημοσκοπήσεις. Τρελαίνεται. Ναι, βεβαίως. Εδώ έβγαλε το New Post, έβγαλε μια ωραία. Τα διλήμματα. Τα διλήμματα σου λέει το κοινά. Το διλήμμα είναι κυβέρνηση ή χάος. Θα επηρεαστεί λίγο. Νομίζω αυτό είναι. Κυβέρνηση, Μητσοτάκη ή χάος. Δεν είναι πρόοδος ή προς τα πίσω με μνημόνια που λέει ο Τσίπρας. Εάν δεν δημιουργηθεί σταθερότητα για να προστατευθούν τα επιτεύγματα της προσπάθειας του ελληνικού λαού και των θυσιών του στην οικονομία. Γιατί πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Γιατί θα είναι χάος. Η μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί τη δυνατότητα διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί είναι αυτή που επιλέγει ο λαός. Αυτή επιλέγει. Πάντως 8 χρόνια τώρα υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίες, κύριε Στυλιανίδη. Δεν υπάρχουν αυτοδυναμίες. Πάντως 8 χρόνια τώρα υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίες. Δεν υπάρχουν αυτοδυναμίες. Και αυτό που λέτε. Όταν βάζετε τέτοιο δίλημα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Όχι, δεν σημαίνει ότι. Μπορεί να φαίνεται λαζονικό, μπορεί να φαίνεται πιεστικό. Δεν σημαίνει ότι δεν συνεργαζόμαστε. Έχει πει ο Μητσοτάκης νωρίς ότι ακόμα και αυτοδυναμία να πάρει. Η κυβέρνηση θέλει να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Τα έχουν πει όλες οι κυβερνήσεις. Αλλά τώρα βέβαια πάνε συνεργασίες. Είναι έξω από τα μνημόνια, είναι διαφορετικό. Πρέπει ο λαός να επιλέξει αυτόν που θεωρεί
πιο σίγουρο. Όχι έξω. Ναι. Ο Τσίπρας είπε ότι είναι πίσω μας, δεν τα έχει κλείσει η πόρτα ακόμα. Μα αφού είπε. Το επαναφέρει. Πώς? Είχε πει ότι φύγαμε. Προ-προχθές. Εχθές είπε άλλα. Χθες είπε ότι παιδιά δεν έχει κλείσει η πόρτα. Πάντως ήταν εντυπωσιακό. Ο Τσοτάκης σου λέει. Γιατί το Τσοτάκης ανοίγει πάλι. Το πρωί της Πέμπτης ο κύριος Τσίπρας έξω από το μαξί μου έλεγε ότι κινδυνεύουμε. Υπάρχει, είχε θυμηθεί το αντιμνημονιακό του προφίλ. Και το απόγευμα στο ΣΕΤΕ έλεγε ότι η οικονομία πάει καλά. Θα έχουμε διαθέσιμα και λοιπά. Ο μόνος συνεπής αντιμνημονιακός στο τραπέζι είναι ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης έχει κάνει μια εξαιρετική επισήμανση. Είπε, ξαποκάλυψε ότι το φόβο ως εργαλείο πλέον τον έχει υιοθετήσει ο Τσίπρας. Θυμάστε τι μας έλεγε το 12. Φεύγω εγώ να φοβηθείτε τώρα. Όχι, πάλι τώρα η ελπίδα είναι με εμάς όμως. Έχει αλλάξει το 19. Έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Οι δημοσκοπήσεις πάντως, για να πάμε σε αυτό το πεδίο τώρα και να δούμε τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα, δείχνουν ένα σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας επίσης μετά τις ευρωεκλογές. Τάκη, αν μου επιτρέπεις, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό τουλάχιστον τις πρώτες μέρες ή τις πρώτες πολύ λίγες εβδομάδες μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Λίγες ήταν οι εβδομάδες μέχρι κανένας, ναι. Μα αυτό είναι, έχουν φτιαχτεί δυναμικές. Κοίταξε, πάλι λάθος του ψηφίστηκαν. Αυτό θέλω να μου πεις. Κατά τη γνώμη μου και από την εμπειρία και από την ανάλυση την οποία κάνω, δεν ανατρέπεται το σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει να αντιπαρατεθεί με τον πύχη της αυτοδυναμίας. Πόσο ψηλά θα πάει με βάση και πόσα κόμματα θα μπουν ώστε να κερδίσει την αυτοδυναμία ή να μην την κερδίσει όπως ευελπιστούν οι άλλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πύχη το 24%. Το 24% το οποίο πήρε στις ευρωεκλογές να το αυξήσει, διότι οποιαδήποτε κατάρρευση με βάση και τα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες υπάρχει κίνδυνος τέτοιος με τους διορισμούς της, με τα τάξη. Μα κάνουν ό,τι μπορούν να δείξουν την ψαλίδα. Αυτό δεν μετρήθηκε στη δημοσκόπηση. Και η φόβη γεννηματά από εκεί και μετά, να πάμε και στο τρίτο κόμμα, έτσι, γιατί είναι τρικομματικό πλέον το θέμα, γιατί τα υπόλοιπα έχουν υποχωρήσει αρκετά. Η φόβη γεννηματά, έτσι όπως το έκανε το θέμα με το Βενιζέλο, έχει ως πύχη πάλι το 7,7 να μην πέσει από εκεί. Αν το πετύχει. Εντάξει, υπάρχει ένα άλλο στοιχείο. Και πάει παρακάτω, έχει πρόβλημα. Υπάρχει ένα άλλο κίνδυνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε. Αλλά δεν το πετύχει, βέβαια. Υπάρχει και το άλλο που μπορεί να πει κανείς, ότι είναι τόσο έντονος ο δικοματισμός και πόλος του αριθμού που θα συντρίψει πράγματα τώρα. Δεν είναι απλό. Ναι, ναι. Μόνο Βαρουφάκης θα κερδίσει. Πάντως έχει ένα κίνδυνο αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι εξ αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ να διεμβολίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Βαρουφάκη. Και αυτό ίσως να εξηγεί και την αντιμνημονιακή στροφή του δεύτερου. Ο Βαρουφάκης με τον Τσίπρα είναι στην δημοσκόπηση τη μέτρα. Ανάλυσης. Είναι ισοβαθμούν στο ποιο στην καταλληλότερα για πρωθυπουργό. Ναι, αυτό είναι γνωστικό το χθεσινό. Είναι δηλαδή κάτι ασύλληπτα πράγματα. Εντάξει, τώρα είναι το ίδιο εγκατάλληλο και δύο. Είναι πρώτος ο Κυριάκος, μετά ο Κουτσούμπας και από κάτω και ο Τσίπρα. Δεν είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός. Δημοφιλία. Στη δημοφιλία δεν είναι έτσι. Πάντως υπάρχει. Πάντως και εσύ δεν σημαίνει ότι για πρωθυπουργό. Γιατί άμα κάνουμε μια δημοσκόπηση θα βγει πρώτο σε δημοφιλία. Μακράν του. Τι διαρέσεις και τα αρέσεις. Είχε πρωθυπουργός, μην παίρνεις όρκο. Όχι, να πούμε κάτι όμως. Νομίζω ότι οι υπολογιστικές προσεγγίσεις αυτές τις ώρες είναι λάθος. Ο ελληνικός λαός, ο μέσος Έλληνας, περιμένει σοβαρότητα και ευθύνη από τους πολιτικούς του. Το κριτήριό μας και το κριτήριο επιλογής και των ψηφοφόρων πρέπει να είναι ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος είναι ο πιο έτοιμος και πιο αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα προβλήματα. Να σας κάνω μια επισήμανση λοιπόν, σας την έκανα και έξω που κουβεντιάζαμε. Ο πολύ μπλε χάρτης και ότι παιδιά έχουμε αυτοδυναμία κτλ. Έχει εντάξει τον νου σας, διότι εγκυμονεί εύκολη αλαζονία. Ναι, αυτό είναι κάτι το καλό, οποίο φρεναρίστηκε από τον πρώτο λεπτό όμως. Έτσι. Αν το ξέρω. Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλά, είναι περιφέρονται, έτσι, είναι δεν κρατιόνται τώρα. Σε ένα παξέ μέσα, και τριαντάφυλλα και τσουμπίδες, δεν το αρνείται κανείς αυτό, αλλά το τόνο της παράταξης, το δίνει πάντοτε ο πρώτος. Και νομίζω ότι οι δηλώσεις και η διαχείριση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ψυχραιμία και η υπευθυνότητα με την οποία ήταν αυτό το οποίο έπρεπε. Έβαλε κανένα δύο στη σειρά του. Ναι, όπα. Ορμούσανε. Όταν έχουμε αυτές τις μέρες στο ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση, το σκηνικό αυτό στη Βουλή, με τους διορισμούς, δώσε και εμένα μπάρμπα. Εάν η Νέα Δημοκρατία πέσει στην παγίδα της αλαζονίας, ιδίως όταν ο Μητσοτάκης κρατάει πολύ μετριοπαθή στάση, νομίζω ότι είναι το. Πρόσεχε τώρα τι είπε κάτι ο Πάνος και μου δώσε αφορμή. Στον κατάλογο με τους αλαζόνες που κάνανε ρουσφέτια είναι και δεξί. Οι κοινοδημοκράτες. Ποιο αποφασίζει τώρα. Βεβαίω, εγώ το έχω πει πρώτο. Και στο ραδιόφωνο το κατήγγειλα και με πόνιμα. Δεν με ενοχλεί καθόλου να το κάνω. Αλλά
ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι αυτά δεν τα κάνω ποτέ. Εκείνη είναι η διαφορά, καταλάβες. Δεν είναι ότι αν τα κάνανε κι άλλοι, τότε γιατί να φέρω σε αυτά. Υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις, Τάκη. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αντιφάσεις. Παράδειγμα, το παίζει αντιμνημονιακός κάποιες στιγμές, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας που είναι ο ντάρλινγκ, όπως ο έχει χαρακτηριστεί. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Στυλιανίδη. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Όπως είπα, κύριε Στυλιανίδη, πέσανε διάφορα. Ευχαριστώ τον Γιάννη Μακρυγιάννη. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή δουλειά στην εφημερίδα. Το φίλο μου τον Πάνο τον Αμυρά. Είναι και ο αδερφός του, το κατέβει, τι κάνει τώρα. Κατεβαίνει στα Γιάννενα. Κατεβαίνει στα Γιάννενα. Βέβαια. Έχω χάσει με τα ποδήλατα γυρίσει. Λοιπόν, διαφήμιση. Διαγωνισμός από την εκπομπή Ακραία Φαινόμενα. Ένα τετραήμερο στον Πόρο για μία οικογένεια. Διαμονή τριών διανυκτερεύσεων στο New Egli Resort Hotel. Σε μία προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία στον κόλπο Ασκέλη στον Πόρο. Καθημερινά σερβίρεται ελληνικό πρωινό στην τραπεζαρία. Για φαγητό στην ταβέρνα Oasis, στην ταβέρνα Σερέτης και για σνακ και κοκτέιλ στο Love's Bay Beach Bar στο Νεόριο Πόρου. Η εταιρεία Greek Red Saffron σας προσφέρει το όχημα για τις βόλτες σας και σας κάνει δώρο ένα καλάθι με προϊόντα. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό καλέστε στο 901-901-4313 ή στείλτε γραπτό μήνυμα γράφοντας ΑΚ, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54777. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Είναι καλεσμένος μας εδώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Καλημέρα. Και υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Της Β' Αθηνών. Της Β' Αθηνών, το λέω σωστά έτσι. Σωστά. Και στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών επίσης και ο κύριος Λοβέρδος. Καλημέρα, κύριε Χατζηδάκη. Πρώην υπουργοί και οι δύο, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Το λέω καλά και το Πασόκ, έτσι. Τώρα, σας άκουσα και το πρωί. Ναι, έχουμε μια διαφωνία. Δεν το έχω συνηθίσει. Μαζί το πάτε, γύριο Πασόκ. Δεν ξέρω τι θέλει. Δεν μας χαλάει αυτό. Δεν χαλάει τώρα, σιγά το καταλαβαίνει ο κόσμος. Εδώ είχα μια κριτική κάτω τότε που ήταν η ελιά, μου είπε τη φοβερή φράση, εγώ ελιά ψήφισα και διάλειτε σταγόνα το λάδι που βγαλα. Λοιπόν, τι πάτε τώρα, και κουβεντιάζετε με κόσμο. Μπαίνετε στα σπίτια, στις λαϊκές, θα φτάσει και τρώσετε. Τι θα τους λέτε για τους διορισμούς τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Τι θα τους λέμε? Για τους διορισμούς, για στη Βουλή, για αυτό το μετζέντζερο που έγινε χθες. Διότι, ξέρετε τι, δεν λένε όλοι, α, κοίτα τι έκανε η Τασία, τι έκανε ο Βούτσος κτλ. Λένε όλοι οι ίδιοι είναι. Όχι, εμένα ρωτάτε... για εσάς δύο, ναι, ας πούμε, ναι. Εγώ ασχολούμαι, επειδή μου το λένε, εγώ περισσότερο τους λέω, εσείς είδατε αυτά, είδατε το Φερετζέ. Και δεν είδα τα από κάτω. Να σας πω εγώ τα από κάτω. Δεν υπάρχει πλυντήριο που να μην το βάλανε σε τροπολογία αυτό το τρίμερο. Δεν υπάρχει κανένα. Υπάρχουν ορισμένες διατάξεις. Δηλαδή εννοείται πέρα από τις... Βέβαια, χάρες, επιχειρηματίες συγκεκριμένες. Καλά, δεν χαίρεστε γι' αυτό. Υπέρ της ελεύθερης αγοράς είστε εσείς. Αν είχαμε κάνει όμως εμείς μια τροπολογία τέτοια. Μια δηλαδή. Θα είχαμε κρεμαστεί στο Σύνταγμα και. Όχι μόνο, θα μας φτύνανε κιόλας. Δηλαδή. Εχθές είχαμε μία τροπολογία ευεξήγητη, ποιον αφορά, και μία τροπολογία που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ποιον αφορά, αλλά την είδαμε, γελάσαμε, τους είπαμε ότι είστε ένα πλυντήριο, και επειδή αποχωρήσαμε, δεν είχαμε την δυνατότητα στον υπόλοιπο διάλογο να καταλάβουμε... Γιατί, τι έλεγε αυτή. Αφήστε το τώρα. Δεν έγινε θέμα. Το είπατε στη Βουλή. Λέω διαρκώς ότι φέρανε τροπολογίες πλυντήρια. Πολλές. Και ο διάλογος γινόταν για κάποιο διορισμό στη Βουλή. Ξέφυγε το μεγάλο θέμα. Το ότι είναι ένα κόμμα. Είναι εθνικής τάξης το θέμα το διορισμό στη Βουλή. Πώς είναι εθνικής τάξης το θέμα. Δεν το συζητάω. Είπα εγώ όχι. Δεν υπάρχει. Τους απαντάω στους ανθρώπους. Όλοι έχουμε κάνει κάτι ας πούμε, που να ήταν ενοχλητικό. Παραμονές εκλογών. Ποιος θα το έλεγε και για την Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Χατζή, αυτό που έζησα, αυτό το τριήμερο, δεν το έχω ξαναζήσει. Ναι, εδώ όμως... Και μάλιστα με συγχωρείτε, με έκανε να πω ότι είναι το πιο πελατειακό κόμμα σε επίπεδο πιάτσικου όμως. Μετά τη μεταπολίτευση. Καλά, είστε αυστηρός και περνάστε και αυτοκριτικός. Εγώ θυμάμαι, όχι να σας πω μόνος. Γιατί, κύριε Λοβέρδο. Τσοβόλα δώστα όλα. Όχι τον τσοβόλα δώστα όλα. Δεν πάω στον τσοβόλα δώστα. Γιατί δεν ήταν έτσι. Γιατί δεν έδωσε τίποτα τσοβόλα. Γιατί δεν έδωσε τίποτα. Εντάξει, χαίρομαι που το λέω. Είναι πραγματικότητα. Δεν με παραμύθια στον κόσμο. Εντάξει. Αλλά κι εσείς είχατε, θυμάστε, τις τοπικές επιτροπές σας. Ο Ρωτάς Μασίνα Φρουρούς.
τα θυμάμαι, ναι, ναι. Εκεί, δεν μα τα θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι. Όπως θυμάμαι, ξεχνάτε, κύριε Λόγκο. Δεν τα ξεχνάω καθόλου. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Στέκομαι αυτοκριτικά. Τελεία. Στέκομαι αυτοκριτικά σε αυτό το παρελθόν. Εντάξει. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι όταν κάναμε αυτού του είδους παρεμβάσεις, είχαμε και ένα μετεφυλιακό κράτος που ήταν στηριγμένο μονοκομματικά. Δεν θέλω να δικαιολογήσω την πρακτική μας δεκαετία του 80, αλλά θέλω να τα θυμηθούμε όλα. Πάντως, για να κλείσω και να μη στερώ το λόγο από τον κύριο Χατζηδάκη. Ναι, εγώ, κύριε Χατζή, αυτό που έζησα αυτές τις μέρες δεν το έχω ξαναδεί. Δεν μας το λέτε όμως. Πώς δεν σας το λέω. Το κρύβετε με έναν τρόπο που δεν είπα, σηκώθηκα και είπα στον Καλογύρου. Δεν μας λέτε ποια ήταν η τροπολογία. Σε συγχαίρω που φέρνεις διατάξεις που λύνουν προβλήματα όπως η κατάργηση του απαράδεκτου πια για τον 21ο αιώνα νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος, ναι, και των εξορθολογήσεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ντρέπεσαι. Ντρέπεσαι γι' αυτό. Και μας φέρνεις άλλα 1100 άρθρα για να καλύψεις αυτό για το οποίο ντρέπεσαι. Ενώ είναι σωστό. Και τα ίδια τάξη για την απιστία. Ενώ κάνανε πράγματα που είναι χρήσιμα, τα καλύπτανε με άλλες 1000 διατάξεις που δεν ξέραμε. Ένα λεπτό, γιατί είστε και χειμάρο. Με το βιασμό, με συγχωρείτε. Με το βιασμό το λύσαμε. Το πήρανε πίσω. Δεν το πήρανε. Πώς δεν το πήρανε. Ακούστε. Έτσι δεν είπε, το πήρανε πίσω. Έτσι το είπε. Ναι. Το χαρακτήρισε, πώς να πω, κακούργημα με νομοτεχνική βελτίωση. Ναι, εντάξει. Στον κώδικα δεν μπορεί να παρέμβεις με νομοτεχνικές βελτιώσεις, παρά μόνο αν είναι κάτι, ξέχασες ένα ρυθμό και τον διορθώνεις. Ναι. Εδώ άλλαξε την ουσιαστική ρύθμιση. Ο δικηγόρος βιαστή, αν είμαι εγώ, που δεν αναλαμβάνω τέτοιες υποθέσεις, όχι. Θα πάει να πει ότι είναι αντισταματική αυτή η παρέμβαση. Μάλιστα. Έδωσε επιχειρήματα. Πάντως, δεν έχω καταλάβει, με συγχωρείτε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι υπέρ των βιαστών. Δεν το κατάλαβα εγώ ποτέ αυτό. Μα δεν είναι υπέρ. Γιατί δεν είχαν υπόψη τους τι φέρνανε στη Βουλή, στη μανία τους να φέρουν αυτή την συνολική ρύθμιση στη Βουλή. Πάντως, δεν ξέρανε τους σκορπιούς και τα φίδια που ήταν κρυμμένα μέσα. Να πάμε στον κύριο Χατζηδάκη, το ίδιο ερώτημα που έκανε ο Δημήτρης Καμπουράκης στον κύριο Λοβέρδο, ισχύει για σας. Αλλά κύριε Λοβέρδο, όταν θα σας δώσουμε πάλι το λόγο, παρακαλώ. Όταν λέτε για πλυντήρια και φέρανε διάφορες τροπολογίες και δεν σας λέω, δεν υπάρχει, δεν σας λέω. Όχι, όχι, δεν. Θα μου πείτε ποια τροπολογία είναι αυτή που σας αναφέρομαι πήραξε. Σε μια τροπολογία του κυρίου Σταθάκη. Ωραία, και... η οποία ρυθμίζει θέματα σχετικά με αποθηκεύσεις πετρελοειδών. Δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αυτή. Ωραία. Δεν το έχουμε καταλάβει. Να μας πείτε εσείς. Και να πείτε το ρεπορτάζ τι είναι αυτό. Εγώ δεν το ξέρω, θα το δω. Κρατηθήκαμε γιατί είπαμε δεν καταλαβαίναμε, τα φέρανε τελευταία στιγμή, δεν τα σχολίαζαν οι υπουργοί που τα παρουσίαζαν. Δεν μπορεί να κάνει κριτική στον αέρα. Εγώ δεν είχα καμιά αμφιβολία πριν από τις εκλογές του 2015 ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αλλού. Το έλεγα και σε κατηδίαν συζητήσεις με στελέχη του. Πίστευα ότι αυτό που παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια για αυταπάτες. Το έβλεπα, ήταν ξεκάθαρο, δεν μπορούσα να ασκήσω. Αυτό είναι το 14 που έλεγε «Πού πάτε» ναι. Το θυμάμαι, αυτή τη φράση θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά ήταν ολοφάνερο, θα πέφτανε σε τοίχο. Αυτό δεν με εξέπληξε. Εν πάση περιπτώσει, στο κάτω-κάτω δικαίωμά τους ήταν, του δογματισμού τους είχαν, την ιδεολογία τους είχαν. Ο κόσμος τους επέλεξε. Ναι, ο κόσμος τους επέλεξε. Αυτό το οποίο με εξέπληξε εμένα είναι αυτός ο απίστευτος κινησμός. Η δυνατότητα που έχουν οι τεράστια να λένε και να κάνουν τα πάντα και τα αντίθετά τους για μια χούφτα ψήφους. Η ευκολία με την οποία συναλλάχθηκαν με συμφέροντα. Αυτό που κάνουν τις τελευταίες μέρες. Προκήρυξαν εκλογές και μετά την προκήρυξη των εκλογών διόρισαν τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έκαναν αυτές τις μετατάξεις τελευταία στιγμή, τακτοποιήσεις και ούτω καθεξής στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν τον διόρισαν είναι... ακόμα, ευτυχώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, εντάξει, εντάξει. Αλλά θέλω να πω. Αποπειράθηκαν. Δεν λογαριάζουν ούτε τους συνταγματολόγους, ούτε τις αντιδράσεις των μέσων ενημέρωσης, ούτε την κοινή λογική, ούτε τους ψηφοφόρους τους. Περιφρονούν την νοημοσύνη, εγώ λέω πρωτίστως των ίδιων των ψηφοφόρων τους. Και για μένα, γι' αυτό το λόγο, η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο θέμα πολιτικό και ιδεολογικό. Ξέρετε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, κεντροδεξιά εναντίον αριστεράς. Για μένα είναι, μιλάω τώρα ως Έλληνας πολίτης, θέμα αξιακό. Να αναπνεύσει η Ελλάδα. Να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή ναι, αλλά χώρα. Αλλά Τασία, κυρία Τασία Χριστοδουλόπουλου, και λέει, με συγχωρείτε, ήμουνα ειλικρινής. Και αντί να εκτιμηθεί ειλικρίνεια, με κρεμάσαν στα μανταλάκια. Δηλαδή, λέει, όλοι βάζανε, όλοι κάνανε και λέγανε όχι, δεν ξέρω, δεν. Είπα εγώ, παιδιά, είχα μια παραπάνω πληροφόρηση, έγιναν κάποιες συνεννοήσεις, έγινε η μετάταξη.
Λοιπόν, και με κρέμασα τη Σαμανταλάκη επειδή ήμουν ειλικρινή. Ήταν ο κύριος Δρίτσας, γι' αυτό περισσότερο. Και εκεί έχω ακούσει τα πάντα. Έχω ακούσει ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τον κανονισμό της Βουλής που επέτρεψε όλα αυτά, τη διάταξη δηλαδή το Φεβρουάριο. Η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύεται ότι καταψήφισε τον κανονισμό της Βουλής. Ναι, αλλά τα έχουμε κάνει τον Τραγάκη. Ο κύριος Παπαθεοδόρου του Πάσο. Η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε στην Ολομέλεια. Είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Ο κύριος Παπαθεοδόρου του Πάσο ψήφισε μόνο για τους ειδικούς φρουρούς, ενώ το υπόλοιπο το κατήγγειλε, δεν το ψήφισε. Αλλά θέλω να πάω και αλλού. Έστω, απολύτως έτσι. Έστω ότι έχουν δίκιο, λέω εγώ, και ότι υπήρχε διακομματική συνένεση. Είναι ανάγκη να το κάνεις τώρα, μερικές μέρες πριν από τις εκλογές? Γιατί δεν το κάνεις πριν ή γιατί δεν περιμένεις να το κάνεις μετά, αφού λες ότι είναι διακομματική συνένεση? Και η περίπτωση του κυρίου Τραγάκη, τον οποίο επικαλούνται, είναι μια περίπτωση χαρακτηριστική. Από ό,τι είδα. Είναι πριν από 15 χρόνια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ για να καλύψει όλα αυτά πάει πίσω. Ήτανε... Σου λέει το κάνατε παλιά. Να σας μιλήσω ανοιχτά. Ναι. Το σύστημα το πολιτικό στην Ελλάδα προφανώς δεν είναι άμεμπτο. Δεν ήθελα να πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν ακριβώς τώρα. Όχι, εντάξει, το θέμα είναι ότι έγιναν χειρότερα τα πράγματα. Από ποιους έγιναν χειρότερα? Από μια κυβέρνηση που ήρθε να εκφράσει το νέο. Θέλω να ακούσετε αυτό την παρατήρηση που κάνει ένας φίλος, ο Κώστας, τηλεφερατής μου, στείλει ένα μήνυμα και λέει: εντάξει, γίνανε. Αλλά από το 2010 και μετά που η χώρα έφτασε σε αυτό το σημείο, αυτά δεν επιτρέπονται να γίνονται και δεν πρέπει να ξαναγίνουν. Και να σας πω και κάτι, επειδή το έχω ελέγξει. Να σας πω και κάτι. Με το Μεϊμαράκη, πρόεδρο της Βουλής, ναι, από το 2012 είσαμε το 2015. Τέτοια πράγματα στη Βουλή δεν έγιναν. Δεν γίνανε. Καλά, εγώ είχαν έρθει ως κατεπήγοντα χιλιάδες τώρα. Λέω, μιλάω για διορισμούς και μετατάξεις και ιστορίες. Τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Υπάρχει διαφορά, κύριε Καμπουράκη, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ρεαλισμό και στον κινησμό. Υπάρχει. Άλλο ρεαλισμός, άλλο κινησμός. Αυτά τα λόγια που ακούσαμε αυτές τις μέρες ήταν κοινικά. Ναι, απολύτως. Δηλαδή και τι θες εσύ, ας πούμε. Αυτό που υπόθηκε, ότι εντάξει, έχω κάποιες επαφές και το κάνω. Ναι. Ναι. Δεν λέγεται αυτό. Αλήθεια είναι. Το είπε όμως. Όταν γίνεται μια τέτοια δουλειά, όλοι αυτό έχουν. Ναι, αλλά κάποιες επαφές και το κάνουν. Παρότι τελικά. Απλώς πάνω στην κυρία Χριστοδουλοπούλου. Εγώ δεν ξέρω την κυρία Χριστοδουλοπούλου. Μα δεν είναι προσωπικό. Εδώ είναι θέμα πολιτικό και αξιακό. Αλλά. Δεν ήταν υποκριτικό, είπε, ναι. Αυτό λέει για στην ανακοίνωσή τη μετά. Γι' αυτό λέω, δεν υποκρίθηκε τίποτα. Παρότι έγινε και το εξηλαστήριο θύμα. Και παρετήθηκε και έφυγε. Παρότι έγινε το εξηλαστήριο θύμα και η στάση της παρέστησής της ήταν καλή. Ήταν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η φράση «έχω κάποιες διαστηθέσεις και το κάνω» δεν λέγεται από έναν πολιτικό. Εξήγησε τι εννοούσε. Ο οποίος, ακούστε κυρία Καμπουράκη, χαρακτηρίζανε όλο το προηγούμενο πολιτικό σύστημα ως παλαιό και διεφθαρμένο, όπως η Χούντα χαρακτήριζε τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, φαυλοκρατία. Τα θυμάστε? Δεν μπορεί να τα θυμάστε, είστε παιδάκια εσείς. Όχι, ο κύριος Καμπουράκης είναι μεγαλύτερος από εγώ. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά. Φαυλοκρατία, Σιλίδιν, όλοι οι προηγούμενοι, ναι, όχι, που κυβέρνησαν τον τόπο μετά. Υπάρχει και άλλο προηγούμενο, κύριε Λοβέρδο. Ποιο? Σας συγχωρείτε τώρα, γιατί είστε και πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Πρέπει να σας θυμίσω, όταν εμφανίστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τι έλεγε? Τα παλιά κόμματα δεν τα θέλουμε. Ναι. Πάντα συμβαίνει. Αλλά ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν εμφανίζεται ένα νέο πολιτικό πρόσωπο στη σκηνή, πάντα θεωρεί τα παλιά κόμματα. Ναι. Αλλά όμως τα παλιά κόμματα κυβερνήσανε. Έκανε όμως ο Ελευθέριος Βενιζέλος μια πραγματική τομή. Έχετε κριτικό δίπλα μου, ρωτήστε το. Έκανε μια πραγματική τομή. Σιγά. Εδώ είχαμε κάποια πραγματική τομή. Είχαμε επανάληψη. Τέλος πάντων, ακούστε επί εδώ, ταχύρω, επειδή των ίδιων πραγμάτων που έφεραν τη χώρα σε δύσκολη θέση. Γονείς είμαστε όλοι. Όταν να φύγεις από το σπίτι. Την τελευταία μέρα δεν γεμίσει το ψυγείο να έχουν τα παιδιά να τρώνε. Αυτό κάνουν και τώρα. Κύριε Καμπουράκη, αυτό κάνουν. Μα είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο με τα πλυντήρια σιμουντανέ. Εδώ είχαμε πλυντήρια σιμουντανέ, όπως το σκάκι. Προκυρήσει εκλογές. Να το μάθουν οι τηλεθεατές. Προκυρήσει εκλογές. Έχετε μανία και μετά ανοίγει τη Βουλή. Πρωί. Και λέει: θέλω να περάσω, λέει, τα επίγοντα. Γιατί εντάξει, πρέπει να κυβερνάει η χώρα. Ποιο είναι το επίγον? Η συμφωνία της Ελλάδας με το Αζερβαϊτζάν. Αυτό ήταν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Η συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν. Και δίπλα στη συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν κολλάνε μια σειρά από άσχετες τροπολογίες που απαγορεύεται από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Δεν είπε ο Πρωθυπουργός να μην συμβεί αυτό? Όλα συνέβησαν. Μα συνέβησαν. Όχι. Πηγαίνετε να το δείτε. Μετατάξεις μόνο. Όχι. Είπε. Καμία τροπολογία είπε. Βουλευτική. Βουλευτική. Δέκα υπουργικές ερχόντουσαν. Καλά, άλλο είπε. Έχουν από πίσω κολλημένες αυτές του Γενικού Λογιστηρίου.
Όταν έχει οικονομικό περιεχόμενο πρέπει να έχουν γενικού λογιστήριο. Πρέπει στην Ελοφερδό, αλλά το 1/3 έτσι κι αλλιώς, ναι, από το 15 και μετά δεν έχουν εκθέσει του γενικού λογιστήριου. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο... Το σύνταγμα που θα ήταν κάθε λέξη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γραφτεί στα παλαιότερα των υποδημάτων. Για ένα λεπτό τώρα, θα σας πάω τώρα στο μείζον που είναι οι εκλογές στις 7 Ιουλίου, ναι, και τι περιμένετε από αυτές τις εκλογές. Είδαμε, κύριε Λοβέρδο, στη δημοσκόπηση που δείξαμε από τον Α νωρίτερα της μέτρων ανάλυσης του κ. Φαναρά, ότι η κυρία Γεννηματά κρατάει ιερά παρά το γεγονός ότι έφυγε ο κ. Βενιζέλος. Και φαίνεται ότι κρατάει ένα ποσοστό αρκετά υψηλό η κυρία Γεννηματά. Είναι σχεδόν αυτό που έδειχνε η ΠΑΛΣ την προηγουμένη, ναι, της ρήξης με τον Ευαγγελίδη. Κατά συνέπεια δεν έχει αλλάξει κάτι. Έτσι φαίνεται. Φαίνεται ότι καλώς τον έδιωξε. Όχι, δεν πάει έτσι. Πώς πάει αλλιώς. Δεν πάει έτσι. Πάει. Έγινε κάτι για το οποίο. Ο κ. Βενιζέλος ήταν αγαπητός στα μίντια, πάντα ήταν, όλο έχανε. Έχει κάτι έτσι. Μου δόθηκε ευκαιρία χωρίς φόβο και πάθος. Εντάξει, σας φίλος σας, αλλά. Από την πρώτη στιγμή να βγω δημοσίως και να μην κρυφτώ. Ναι. Κοιτάξτε. Δεν τα απολύπατε και καθαρά. Πεντακάθαρα. Όμπα. Τα ψιλομασίσατε λίγο. Εγώ ποτέ. Είπατε έχει θεσμικό ρόλο. Θεσμικό ρόλο. Εγώ ποτέ αυτό δεν το είπατε. Αυτό είπατε. Έπαιξα το εγκόμιο ως οφείλω και ως πιστεύω του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, ναι, και είπα ότι δεν τελείωσε πολιτικά. Έχει πολιτικό και θεσμικό μέλλον. Αυτό είναι θεσμικό, καθαρό. Τι είναι θεσμικό. Δεν του έκανα ένα πολιτικό μνημόσυνο. Όχι, όχι. Το θεσμικό μέλλον τι από τώρα και. Αυτά θα τα δούμε. Να φτιάξει κόμμα θα και... τα δούμε, θα τα δούμε, θα τα δούμε σε κατάλληλους χρόνους. Ναι. Και δεύτερον, είπα ότι ό,τι πιστεύω. Και το είπα στην κυρία Γεννηματά και το είπα στα αρμόδια όργανα. Μάλιστα. Αλλά πρόβαλα και υπογράμμιζα και είναι πολύ λογικό. Το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό. Ότι έχουμε εκλογές σε 30 μέρες. Δηλαδή δεν μπορεί την αναταραχή να την κάνουμε επάγγελμα. Όχι, βεβαίως. Θα πάμε, τώρα και εμείς πάμε μαχητικά στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή έχετε την ευκαιρία να είστε το τρίτο κόμμα. Ναι. Προσέξτε, να είστε το τρίτο κόμμα και βεβαίως δεν μπορεί να συνεχίσετε αυτή την εσωστρέφεια. Ακριβώς. Πρέπει να βγείτε τέλος, να λοιπόν, μας πείτε τι ρόλο θα παίξετε. Ο ρόλος μας. Θα παίξετε, ο ρόλος μας, βγείτε τρίτο κόμμα, δεν το ξέρουμε. Ο ρόλος μας είναι αυτός που θα χρειαστεί η χώρα, που χρειάζεται η χώρα ως ρόλο. Ρόλος κόμματος σταθερότητας. Εντάξει. Η χώρα στα βράχια. Αυτό είναι θεωρητικό που μου λέτε. Είναι τώρα πάρα, ναι, πολύ πρακτικό. Δεν είναι πρακτικό. Αν με ρωτήσετε για το θεωρητικό συσχετισμό δυνάμεων που θα διαμορφώσει η λαϊκή κυριαρχία, να σας τον προείπω, δεν θα το κάνω. Καλά, εντάξει. Όχι, αλλά 10 χρόνια σηκώσαμε, 10 χρόνια σηκώσαμε, ναι, την πατρίδα στις πλάτες μας. Και ακόμα ως κόμμα της αντιπολίτευσης όταν ψηφίσαμε το μνημόνιο του Τσίπρα. Μα δεν σας λέμε αυτό εμείς. Άρα, αυτό είναι χτες. Τι δεν καταλαβαίνετε. Το χτες υπόσχεται το αύριο. Με συγχωρείτε, κύριε Λοβέρδο. Χωρίς παρελθόν δεν γίνεται ούτε, ναι, παρόν ούτε μέλλον. Κύριε Λοβέρδο, αλλά όμως εδώ περιμένει ένας κόσμος να του πείτε τι ρόλο θα παίξετε. Θα συμβάλλουμε. Όχι εσείς, το κόμμα σας. Θα συμβάλλουμε πιεστικά κιόλας στην κατάργηση της απλής αναλογικής με το χυδαίο τρόπο που την έκανε ο Τσίπρας. Εντάξει, από τα πρώτα πράγματα. Το θα συμβάλλουμε στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Καλά, και 151. Και απευθύνω. Δεν βγαίνει με 151. Πώς δεν βγαίνει. Δεν έχει αλλάξει το Σύνταγμα. Θα αλλάξει το Σύνταγμα, αν βγει η κυβέρνηση. Δεν το ξέρω. Άμα γίνει η κυβέρνηση, θα αλλάξει. Και η αλλαγή του Συντάγματος έχει μια διαδικασία. Ναι, δεν το ξέρω. Ναι, Γενάρη θα έχει τελειώσει αυτό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Ξέρετε αυτό. Εγώ πιστεύω σε ό,τι αφορά την αλλαγή του Συντάγματος. Μην τα λέτε αυτά. Πιστεύω σε ό,τι αφορά. Όχι, επειδή τα ξέρω καλά. Επειδή το ξέρετε. Σε ό,τι αφορά την αλλαγή του Συντάγματος. Αυτό, εγώ Νομίζω. Πιστεύω ότι αυτή η αναθεώρηση που δεν συμπεριέλαβε τα βασικά πρέπει να καταργηθεί. Κοίταξε, και για να καταργηθεί αυτή η αναθεώρηση και να αρχίσει άλλη. Αν πάρει μια βαριά ήττα να μπλοκάρει τον πρόεδρο. Με ακούτε τώρα. Ναι, πρέπει ακούω, ο πρόεδρος, ναι, να εκλεγεί. Ναι. Εμείς ας πούμε και σε αυτό θα συμβάλλουμε. Ναι. Ωστόσο, το να μας ρωτάει κανείς τι θα κάνετε και με ποιον θα πάτε και του ποιού δεκανίκη θα γίνετε. Μα δεν έχει σημασία. Το απορρίπτουμε σε ερώτημα και δεν το απαντάμε. Μα δεν είναι θέμα δεκανίκη. Εμείς είμαστε αυτοτελές κόμμα και αυτόνομο ελληνικού λαού θα και γίνεται. Πολιτικά υπερήφανοι. Κύριε Λοβέρδο, δεκανίκη του ελληνικού, ναι, λαού θα γίνεται. Όπως ήμασταν, έτσι θα παραμείνουμε. Ένα κόμμα που είναι στα κόμμα σταθερότητας, είτε αντιπολιτεύεται είτε κυβερνάει. Κύριε Χατζηδάκη, βλέπουμε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η αυτοδυναμία. Γιατί εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, από ό,τι κατάλαβα και από τον κύριο Λοβέρδο. Γιατί βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις να πηγαίνει αρκετά καλά αυτό το κομμάτι που λέγεται αυτοδυναμία. Εάν υποθέσουμε ότι είστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, εκλέγεστε καταρχάς, και δευτεροβόντως είστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα επιδιώξετε συνεργασίες ή αυτό ήταν ένα, πώς να το πει κανείς, ένα ωραίο παραμύθι που μας λέτε
μια παραμυθία δηλαδή για να περνάμε καλά προεκλογικά, ότι να εμείς ανοίξουμε κτλ. Ή δεν θα το κάνετε καθόλου? Πρώτα απ' όλα, η επιδίωξή μας τώρα στην προεκλογική περίοδο, ξεκινώντας χρονικά και από πλευράς προτεραιοτήτων, είναι να προβάλλουμε τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας, την Ελλάδα των ευκαιριών απέναντι στην Ελλάδα της διανομής, της φτώχειας και τελικά του αέρα του κοπανιστού, να κάνουμε μια ανανέωση με ποιότητα στα ψηφοδέλτιά μας. Και αφού τα κάνουμε όλα αυτά, εάν υπάρχει θέμα πολιτικής σταθερότητας, θα μιλήσουμε και για την πολιτική σταθερότητα, γιατί η χώρα πράγματι πρέπει να κυβερνηθεί. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Δεν είναι η όποια αυτοδυναμία είναι μέσον. Αλλά έχουμε πει ότι και αυτοδυναμία να έχουμε, εμείς θα στραφούμε και προς την πλευρά του κοινά. Άμα και προς όλους όσους θέλουν να ακούσουν, για να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν αλλάζει κυβέρνηση, αλλά αλλάζει σελίδα στη χώρα. Υπάρχουν από το Σύνταγμα κάποιοι νόμοι που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Ο εκλογικό νόμος, ο νόμος για την ψήφο των νομογενών κτλ. Αλλά δεν θα είναι καθόλου κακό αν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, παραδείγματος χάρη, στο φορολογικό νομοσχέδιο. Γιατί πρέπει να υπάρχει φορολογική σταθερότητα στη χώρα. Εννοείται, να μην, δεν φτάνει να ρίξει του φορολογικού τελεστέ. Δεν πρέπει και να αλλάζει κανένα τρει και λίγο. Αν υπάρχει μια κοινή βάση, μια συναντήληψη, η χώρα δεν είναι δική μας. Ούτε του κυρίου Λοβέρδου, ούτε δική σας, ούτε κανενός. Είναι όλων μας. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε. Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια κυβέρνηση, εμάς μας βγάζει απ' έξω του υπόλοιπου. Όχι. Θα σας πω τι συμβαίνει. Δεν καταλάβει. Γίνεται δικό τη το έργο και εμείς απ' έξω. Εμείς δεν θα έχουμε τεράστια ανοχή ως κυβέρνηση. Όποια ποσοστά και να πάρουμε. Δεν είμαστε καινούριο κόμμα. Ο κόσμος δεν έχει υπομονή. 15 μέρες και δεν πρέπει να έχουμε, αλαζονία. Είμαστε 10 χρόνια μέσα στο βάλτο της κρίσης. Λοιπόν, ευθύνη μας είναι να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Με ένα ναι ή με ένα όχι. Γιατί μου το ρωτάνε από εδώ και από εκεί. Θα στήσετε εξεταστικές και δικαστήρια, ειδικά και τέτοια? Ερχόμαστε για να χτίσουμε, όχι για να γκρεμίσουμε. Ερχόμαστε για να ενώσουμε, όχι για να διχάσουμε. Δεν αρέσει. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή είμαστε χώρα που είναι δημοκρατική χώρα, κράτος δικαίου, που λειτουργεί η δικαιοσύνη, προφανώς η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει κατά τους κανόνες της δικαιοσύνης. Αφήγω τώρα, δηλαδή, με βάση τα όσα ξέρουμε. Παραδείγματος χάρη, έχουν ασκηθεί, υπάρχουν μηνύσεις από την πλευρά των εμπλεκομένων για την υπόθεση της Νοβάρτης. Αυτά θα προχωρήσουν, κατά τη βούληση των εμπλεκομένων. Κύριε Λοβέρδο, μιας και το ανέφερε. Κοιτάξτε, κύριε Χατζή, υπάρχουν 16 ανοιχτές υποθέσεις που αφορούν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η Βουλή, ο κύριος Χεγκέρογλου, τον έχετε νομίζω σήμερα, θα σας τα πει, τα έγραψε στα νέα αυτά. Ο κύριος Σκανδαλίδης τα επανέλαβε και εγώ τα ξανάγραψα. 16 ανοιχτές υποθέσεις. Εκδικητισμός, ρεβαλσισμός, όπως λέει ο κύριος Χατζής και τα λοιπά, αν υπάρξει είναι καταστροφή. Δεν θα πάει μπροστά ο τόπος. Δεν θα πάει μπροστά ο τόπος. Δεν έχει νόημα. Αλλά και ο νόμος θα εφαρμοστεί. Μεταξύ μας. Ο νόμος θα εφαρμοστεί όπως είναι γραμμένος. Όπως το λέμε καμιά φορά γελώντας, by the book. By the book. Θα πάει στην Πάτρα το λέμε. Στην Πάτρα το λέμε. Να πω μια κουβέντα. Έχουμε ένα. Όχι, δεν έχουμε. Έτσι μιλάτε στην Πάτρα μεταξύ σας. Πάντα. Στην Πάτρα, πάντα. Αν ήταν να πείτε εσείς παραπάνω, δεν θα με αφινοκολογηθάς τώρα για τον κύριο Λοβέρδο. Με τις ματινάδες εδώ, ελάτε κύριε. Εγώ πιστεύω, ευχαριστώ Γιάννη. Εγώ πιστεύω πρέπει να μ' ακούσει σε αυτή την παρέμβασή μου ο ψηφοφόρος των τριεδρικών περιφερειών. Τριεδρικών. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει και αυξάνει και τη διαφορά της από ό,τι φαίνεται. Η ψήφος που πήγε στη Νέα Δημοκρατία με το παραμύθι ότι κλείνει η ψαλίδα, που ήταν ένα δημοσκοπικό προεκλογικό παραμύθι, δεν ισχύει. Να κοιτάξουν τις δικές μας δυνάμεις, είναι πολύ αξιόλογοι βουλευτές μας από τριεδρικές περιοχές και πρέπει να επανεκλεγούν. Μάλιστα. Καλό είναι οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, λέω εγώ, και στις τριεδρικές και αλλού. Και να θυμούνται επίσης. Μην βιαστείτε από το πέτο τώρα, στο διπλό, όπως βλέπω εδώ το πλάνο. Τώρα, να θυμούνται επίσης ότι όλοι μας θέλουμε να σταυρωθούμε σε αυτή τη φάση. Αυτό είναι. Λοιπόν, είναι στο βόρειο τμήμα της Αθήνας, στη Β' Αθήνας, στο βόρειο, και οι δύο, ο κύριος Χατζηδάκης με το Πασόκ, ο κύριος Λαβέρδος με τη Νέα Δημοκρατία. Από 18 χρονών. Παναγία μου. Λοιπόν, ο κύριος Λαβέρδος με το Πασόκ. Λοιπόν, πάμε, επειδή έχουμε τώρα, αν θέλετε, στο παρασκήνιο μείνετε να δείτε αυτό το πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Είναι live. Είμαστε ζωντανά. Στον Γκάζι είμαστε. Έχει φεστιβάλ παγωτού.
Είναι η Μπάγια Ιαδονοπούλου εκεί. Καλή σας ημέρα. Γεια σου, Μπάγια. Το παλιό αμαξοστάσιο στον Γκάζι. Εδώ λοιπόν είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ παγωτού. Εδώ θα βρείτε άπειρες γεύσεις από παραδοσιακές μέχρι και πιο διαφορετικές. Ο κόσμος μπορεί να επισκεφτεί την μεγάλη γιορτή για το παγωτό εδώ στο αμαξοστάσιο. Το Ice Cream Market Athens. Είναι κλασικές γεύσεις μας γυρίζουν στο παρελθόν. Πρωτότυπες γεύσεις, χειροποίητα παγωτά όπως βλέπετε. Και εδώ πρέπει να σας πούμε ότι εγώ έχω πάρει τεκλά. Όχι, εμένα δεν το λέει. Καμπουράκης. Τρόμαξε. Τα βλέπει ο Καμπουράκης αυτά και έχει ξελιγωθεί. Και του λέω, έχεις πάρει και κιλά. Πού να πας εκεί, δεν γίνεται να τον βάλετε μέσα. Ο κύριος Λομπέρδος του αρέσουν τα παγωτά. Του κυρίου Λομπέρδου το θυμάμαι εγώ στην Πάτρα από μικρά παιδιά που είμαστε. Στον Κουρνόγαλο παγωτά. Δεν άφηνε χωνάκι για χωνάκι. Το ξέρω, κύριε Λομπέρδο, αυτό. Ο κύριος Λομπέρδος λοιπόν μπορεί να έρθει με 3 ευρώ είσοδο και να δοκιμάσει 3 δωρεάν παγωτά. Ευχαριστώ. Εδώ πάρα πολλοί κόσμοι το επισκέπτεται, ήδη έχει ανοίξει. Για ξαναπες το αυτό με 3 ευρώ είσοδο. Ναι, ναι, 3 ευρώ. 3 ευρώ είσοδος, δοκιμάζεις 3 διαφορετικά παγωτά. Στο μέγεθος του παγωτού που κρατάς ή μικρότερα, εσένα είναι ειδικής κατασκευής τώρα, λόγω τηλεόρασης. Θα το ρωτήσω για το μέγεθος. Όχι τέτοιο, σιγά τη σου δώσει. Αν πας 3 τέτοια τελείωσε. Καθάρισα, μπήκε μέσα το κατάστημα. Τι είναι, είναι light, δεν είναι. Πόσοι παγωτάτζιδες είναι εκεί πέρα. Είναι light λέει το παγωτό. Α, είναι light. Είναι από 20 καταστήματα, από οικογενειακές επιχειρήσεις μέχρι και μεγάλες εταιρείες και βέβαια έχει και πολλές δράσεις και παιχνίδια για τα παιδιά. Οπότε μπορούν οι οικογένειες να έρθουν εδώ, να αφιερώσουν την ημέρα τους. Βλέπετε εδώ μου δίνουν και άλλα παγωτά. Ορίστε και μικρότερο μέγεθος για εσάς που ζητήσατε. Μάλιστα. Θα έρθει ο κύριος Λοβέρδος, μας υποσχέθηκε. Τι παγωτό, τι γεύσης αρέσει. Δεν είναι στην περιφέρεια του. Δεν είναι στην περιφέρεια. Να μην φύγει όμως η κυρία Αντωνοπούλου. Να τον βγάλει live μετά. Για να κάνει και άλλη εμφάνιση τηλεόραση. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε τώρα να δούμε ένα ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Μπαγιά. Το δικό της ρεπορτάζ. Στα Γιάννενα θα σας πάμε, γιατί εκεί έχει τσιπουράδικα. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Από το τσιπουράδικο στο παγωτό θα φύγουμε 400 κιλά σήμερα από την εκπομπή. Εσύ. Πάμε να το δούμε. Μια πόλη χτισμένη στις όχθες της λίμνης Παμβότιδας αποτελεί πραγματικά το διαμάντι της Ηπείρου. Καλώς ορίσατε στα Γιάννενα. Ως φοιτητούπολη έχει μεγάλον αριθμό νέων που κάνουν τα Γιάννενα νεανικά και σύγχρονα. Πέρα από τα αξιοθέατα, τα γραφικά τσιπουράδικα είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης. Τι σημαίνει για μεζέ? Για μεζέ, Μπάγια μου, σημαίνει τσίπουρο. Και τσίπουρο χωρίς μεζέ δεν υφίσταται εδώ στα Γιάννενα. Με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο. Είναι βέβαια συγκεκριμένη η ποικιλία του τσίπουρου εδώ στα Γιάννενα. Συγκεκριμένη ποικιλία εννοώ του σταφυλιού, που ονομάζεται δεμπίνα. Δύσκολα να μην βρεις καλό τσίπουρο στα Γιάννενα. Επειδή το μετράνε το τσίπουρο όταν βγαίνει στην παραγωγή του, να πούμε, το μετράνε με υγραδόμετρο, συνηθίζεται να το πίνουμε γύρω στους 17 βαθμούς με 18. Υπάρχουν και πάρα πολλά τσιπουράδικα, σε σημείο πούμε, να είναι και πιο πολλά από τις καφετέρειες, ας πούμε. Ποιοι είναι οι πιο εκλεκτοί μεζέδες για το τσίπουρο? Κυρίως κρεατομεζέδες. Κοτόπουλο, χοιρινό, να μην πω αγριογούρουνο όταν υπάρχει εποχή και γίνεται, ας πούμε, το κυνήγι. Ποιο από τα δύο ποτήρια είναι το πιο κατάλληλο για να πιεις τσίπουρο? Αυτό εδώ είναι το καταλληλότερο για το τσίπουρο. Ο κλασικός, ο Γιαννιώτης, ο Παρατσιωχός, το πίνει σκέτο τσίπουρο.
Οι περισσότεροι γιανιώτες προτιμούν τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο ή με γλυκάνισο. Α, αυτό μπάγια μου είναι, δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει τσίπουρο στα Γιάννα με γλυκάνισο. Είναι πάντα χωρίς. Πάντα χωρίς, πάντα χωρίς. Συνοδεύεται πάντα με ζέ. Κάθε φορά που παραγγέλνει τσίπουρο έρχεται και ο επόμενος μεζές διαφορετικός. Το τσίπουρο είναι ένα ελληνικό ινοπνευματώδες ποτό που ξεκίνησε την πορεία του πριν περίπου 7 αιώνες στο Άγιον Όρος. Για τους γιανιώτες αποτελεί παράδοση και βρίσκεται στην καθημερινότητά τους. Μπορείς να μου πεις το λόγο που στις 11 η ώρα το πρωί βλέπω κόσμο να κάθεται στα τσιπουράδικα και να πίνει τσίπουρο? Το ήθος σου έλεγα, όπως κάθεται και 11 η ώρα και πίνει καφέ, μπορεί να συνοδέψει και το τσίπουρο. Το ίδιο πράγμα είναι. Και στις καφετέρες ακόμα. Το τσίπουρο έχει να κάνει σίγουρα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα Ιωαννινά. Ανέκαθεν με τις θερμοκρασίες που υπάρχουν εδώ, ας πούμε, το τσίπουρο ήταν μια ζεστασιά για μας. Δηλαδή το πίνανε, ας πούμε, παλιότερα και ζεσθενόντουσαν. Ξεκινάγαν ίσως και τη μέρα τους έτσι. Η παράδοση δεν είναι, πρόκειται να αλλάξει και ούτε πρόκειται να σταματήσει. Είτε με καλό καιρό, είτε καλοκαίρι, είτε χειμώνα, το τσίπουρο πάντα θα υπάρχει. Διαγωνισμός από την εκπομπή «Ακραία φαινόμενα». Ένα τετραήμερο στον Πόρο για μία οικογένεια. Διαμονή τριών διανυκτερεύσεων στο New Eagle Resort Hotel. Σε μία προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία στον κόλπο Ασκέλη στον Πόρο. Καθημερινά σερβίρεται ελληνικό πρωινό στην τραπεζαρία. Για φαγητό στην ταβέρνα Oasis, στην ταβέρνα Σερέτης και για σνακ και κοκτέιλ στο Love's Bay Beach Bar στο Νεόριο Πόρου. Η εταιρεία Greek Red Saffron σας προσφέρει το όχημα για τις βόλτες σας και σας κάνει δώρο ένα καλάθι με προϊόντα. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό καλέστε στο 901-901-4313 ή στείλτε γραπτό μήνυμα γράφοντας ΑΚ, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54777. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, καλεσμένη μας εδώ η κυρία Νίκη Κεραμέως, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια στο βόρειο τομέα της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου είναι ΠΑΣΟΚ, το οποίο συμμετέχει με το κοινάλ στις εκλογές. Κίνημα αλλαγής. Και το κίνημα αλλαγής και είναι υποψήφιος, συνιστός από το κοινάλ εσείς, έτσι. Στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάλιστα. Κρήτης και ο Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής ενώσεως κεντρών και υποψήφιος στην πρώτη Αθηνών. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σωστά, τα διαβάζω για να μην κάνω λάθος. Καλά κάνεις και τα διαβάζω. Γιατί προηγουμένως είπα το Χατζηδάκι Πασό και το Λοβέρδο. Ναι. Φτάσαμε. Λοιπόν. Δεν αντιδράσαν και πόσο. Εντάξει, αντιδράσανε. Είναι στη φόρα ο Χατζηδάκη. Εγώ είμαι από 18 χρονών στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσά, κυρία Κεραμέως. Γίνεται πάρα πολύ λόγος για το λαϊκισμό που επικράτησε, που τα λέει το κόμμα σας αυτά. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις εκλογές μέχρι τώρα, γυλώ σε αυτές τις εκλογές για το συνδέω και με τις προηγούμενες, δηλαδή τις ευρωεκλογές, επί της ουσίας προγράμματα δεν έχουμε ακούσει. Καταγγελίες ακούμε. Ο ένας, και βάζω όλα τα κόμματα, δεν βάζω μόνο την Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ και η Ένωση Κεντρών που είναι εδώ σήμερα και εκπροσωπείται από τον κύριο Γεωργιάδη, είστε αυτό το στυλ. Δηλαδή, έκανες αυτό και απαράδεκτο εκείνο και ηθικά και αυτό και τέτοια. Και δεν έχουμε ακούσει κάτι, ρε παιδί μου, χειροπιαστό. Τι θα κάνετε, ας πούμε, τις 120 δόσεις? Τι θα κάνετε με το σπίτι για τον κόσμο που πάνε στις, βγαίνουν στους πληστηριασμούς? Τι θα κάνετε με τις συντάξεις των ανθρώπων που είναι συντάξεις πείνας και δυστυχίας και φτωχοποίησης του ελληνικού λαού? Τι θα κάνετε με τα νέα παιδιά, και αυτό απευθύνεται σε όλους σας. Γιατί ωραίοι είναι οι καυγάδες, έχουν και τηλεθέαση, αλλά να... αυτοί που μένουν να δουν αυτή την εκπομπή, εγώ θέλω να καταλάβουν τι λέτε. Ποιο είναι το πρόγραμμα, δηλαδή, που έχει η Νέα Δημοκρατία για αυτά τα νέα παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό και σπουδάζουν εκεί
και άλλα δουλεύουν για να σπουδάσουν και οι γονείς τους ξέρουν πώς τα βγάζουν. Έπρεπε πάντως μια αυτή προχθές έρευνα που έγινε για αυτά τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσουν περισσότεροι. Ναι, ρε, Δημήτρη, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, κυρία Κεραμέως. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα, διότι συμφωνώ μαζί σας. Δυστυχώς στην πολιτική ζωή τείνουμε συχνά να μην εστιάζουμε στα μείζωνα και τα μείζωνα πραγματικά τι θα κάνει, ποιο είναι το πρόγραμμα της κάθε παράταξης. Τι θα γίνει. Καταρχήν, να σας πω το εξής. Εμείς προβάλλουμε το πρόγραμμά μας. Και το προβάλλουμε όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Παιδείας Νέας Δημοκρατίας παρουσιάστηκε πριν από ένα χρόνο σχεδόν. Γιατί πριν από ένα χρόνο, για να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο τι σκοπεύουμε να κάνουμε συγκεκριμένα. Λοιπόν, να σας πω ενδεικτικά. Είπατε για τους νέους και είπε ο κ. Καμπουράκης για τους νέους. Πράγματι, έχει γίνει μια έρευνα που δείχνει ότι ένα στους δύο νέους δεν γυρνάει, γιατί λέει ότι η χώρα δεν είναι αξιοκρατική. Τι μπορεί να κάνει κανείς λοιπόν. Μπορεί να βάλει διαφάνεια στο δημόσιο. Μπορεί να βάλει αξιολόγηση. Μπορεί να βάλει αξιοκρατικά κριτήρια στις επιλογές. Και εμείς το κάνουμε αυτό ήδη ξεκινώντας από το κόμμα. Δεν είναι τυχαίο ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, άνοιξε τις πόρτες του στην κοινωνία. Μπήκαν 3.000 νέα στελέχη τα οποία επελέγησαν με βάση αξιοκρατικές διαδικασίες. Εντάξει, αυτό μου θυμίζει λιγάκι ΑΣΕΠ. Τώρα ο πολιτικός δεν έρχεται με ΑΣΕΠ να προσφέρει. Θες αξιόλογος βεβαίως και καλά έκανε. Μα εδώ λέμε πώς θα γυρίσουν τα νέα παιδιά. Μισό λεπτό. Πώς θα γυρίσουν τα νέα παιδιά. Για να γυρίσουν τα νέα παιδιά πρέπει το δημόσιο να είναι αξιοκρατικό, να εκπέμπει μια αξιοκρατία, μια διαφάνεια. Αλλά πρέπει και για παράδειγμα η παιδεία. Τα ερευνητικά κέντρα, όλοι αυτοί οι νέοι που δουλεύουν έξω, θα ερχόντουσαν πίσω εάν το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργήσε καλά. Εάν είχαμε ουσιαστική, εάν μπορούσαμε να ενισχύσουμε την έρευνα, να βάλουμε μεγαλύτερα κονδύλια στην έρευνα, να δώσουμε φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να συνδράμουν σε προσπάθειες της έρευνας. Άλλο, ασφάλεια. Θέλουμε να σπάνε γνωστοί άγνωστοι τη Βουκουρεστίου μέρα μεσημέρι και να μην ανοίγει μύτη, ή θέλουμε ένα κράτος στο οποίο να υπάρχει πραγματική ελευθερία. Γιατί άμα δεν έχεις ασφάλεια σε ένα κράτος, δεν έχεις ελευθερία. Άλλο παράδειγμα, οικονομία. Είπατε για τις συντάξεις. Κύριε Χατζή, κύριε Καμπουράκη. Αυτό δεν είναι συντάξεις, κυρία Κεραμέως. Όλα ξεκινάνε όμως από την πίτα. Ναι, πόσο μεγάλη είναι η πίτα. Σύμφωνοι. Όσο μεγαλώνει την πίτα. Και πώς τη μεγαλώνει την πίτα? Με δουλειές, με θέσεις εργασίας. Όσο μεγαλώνει την πίτα, εντάξει, τόσο αυτό το φοβεί σχολέ. Υπάρχει ένα ερώτημα πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Καμπουράκη. Η πίτα θα ανέβει, λέτε, μόλις έρθετε, θα φέρετε ένα νόμο που θα μειώσει οριζόντια τη φορολογία. Η φορολογία λοιπόν θα μειωθεί οριζόντια, άρα οι επιχειρήσεις λογικά θα πούνε: παιδιά, έχω κίνητρο να πάω να επενδύσω. Και να προσλάβω. Ναι, η επένδυση από τη στιγμή που επενδύσει τα λεφτά σου μέχρι να αποδώσει θέλει 2-2,5-3 χρόνια. Κατ' ελάχιστον. Άμα σου περιλέσουν λεφτά στη μέση, τι θα κάνεις, πού θα τα βρεις? Αυτό είναι απλά ερωτήματα. Να σας πω κάτι. 26 Μαΐου έγιναν οι εκλογές, οι ευρωεκλογές. 27 του Μαΐου, 27, το χρηματιστήριο που πήγε, είδατε. Εκείνη τη βδομάδα μετά τις ευρωεκλογές ξεπέρασε τις 837 μονάδες. 830 τώρα. 830. Ναι. Το δεκαετές έπεσε κάτω από το 3%. Ό,τι δεν έγινε 4,5 χρόνια στη χώρα, έγινε μέσα σε 3 μέρες. Αυτό τι δείχνει? Ναι. Είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα εμπιστοσύνης, θέμα ψυχολογίας. Επίσης, η Κατερίνα, δύο λεπτά. Μας κυνηγάει συνεχώς και μας λέει από πάνω η σκηνοθέτητά μας. Τα παιδιά που είναι στη δεύτερη ηλικία τώρα και πού άλλο, ρε Κατερίνα, και στην πρώτη. Η πρώτη και δευτέρα λέει θα δώσουν με το σύστημα τωρινό ή άμα είστε υπουργός θα δώσουν με άλλο σύστημα. Λοιπόν, τα παιδιά τους τώρα. Θα σας πω, κοιτάξτε. Εάν όλα πάνε καλά, η Νέα Δημοκρατία θα γίνει κυβέρνηση το καλοκαίρι. Μέχρι να ετοιμαστεί ένας νόμος σε διαβούλευση με τους φορείς όπως πρέπει, ειδικά για μείζωνα ζητήματα της εκπαίδευσης, θα περάσουν κάποιοι μήνες. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Δεν μπορεί να έρθει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, Νοέμβριο μήνα και να πει στα παιδιά που είναι τώρα τρίτη λυκείου ότι ξέρετε τι, επειδή αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλάζουν και όλα τα συστήματα. Εμείς δεν θέλουμε να ευνηδιάσουμε κανέναν. Μάλιστα. Θα επιφέρουμε βελτιωτικές αλλαγές, αλλά για τα παιδιά που θα πάνε τώρα τρίτη λυκείου, η πρόθεσή μας δεν είναι να τους ευνηδιάσουμε και εν μέσω χρονιάς να τους πούμε ότι θα αλλάζουμε όλο το σύστημα. Okay. Θα αλλάξει όμως βεβαίως για τις μεταγενέστερες. Να πάω και στον κύριο Γκέγκερογλου. Κύριε Γκέγκερογλου, θα σας ρωτήσω το εξής απλό. Οπωσδήποτε μετά από τις εκλογές θα χρειαστεί να γίνει μια κυβέρνηση. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να είναι αυτοδύναμη, εντάξει, θα γίνει μια κυβέρνηση και ενδεχομένως να συνεργαστείτε σε ένα άλλο επίπεδο. Εάν όμως δεν έχουμε μια κυβέρνηση πλειοψηφίας μετά τις εκλογές, δεν ξέρω, δεν σας ρωτήσω αν συνεργαστείτε ή όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε βάλει τα όρια συνεργασίας με το όποιο κόμμα την επόμενη μέρα? Έχετε εξηγήσει στον ελληνικό λαό, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει, ίσως εγώ να μην το έχω καταλάβει, ότι κοιτάξτε, εμείς έχουμε αυτά τα 5 σημεία στα οποία δεν αποχωρήσουμε ποτέ? Έχει σχέση λοιπόν η ερώτησή σας με την πρώτη σας τοποθέτηση, ότι επιτέλους πρέπει να μιλήσουμε για πολιτικές. Γιατί αν οι ευρωεκλογές προέκριναν
ότι θα υπάρξει απαλλαγή στη χώρα από αυτή την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ακροδεξιών και γυρολόγων, θα πρέπει στις εθνικές εκλογές, και αυτό θα κάνουν οι πολίτες, να επιλέξουν ανάμεσα στην απλή εναλλαγή προσώπων και κομμάτων και στην αλλαγή πλεύσης της χώρας, αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι το κυρίαρχο, κύριε. Η αλλαγή πολιτικής, λοιπόν, θα μπορέσει να γίνει εάν ενημερωθεί ο πολίτης για τα προγράμματα, αν εμείς τον ενημερώσουμε και τον πείσουμε για να μας επιλέξει. Εσάς γιατί λοιπόν να σας επιλέξει? Εντάξει, ξέρει ο κόσμος. Γνωρίζουμε πολύ καλά, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μια πλευρά έχει με δύο λέξεις τη φιλοσοφία ότι η οικονομία παράγει μόνη της, αρκεί να την υπερφορολογείς, να δημιουργείς σακούλι για να διευθετείς τους στοχοποιημένους που συνεχώς αυξάνονται από την υπερφορολόγησή σου. Ένας φαύλος κύκλος δηλαδή. Γνωρίζουμε επίσης από την άλλη μεριά ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει προτάσεις για την οικονομία και έχει πολιτική που θα ενισχύσει τις οικονομικές δυνάμεις, αλλά θεωρεί αυτονόητη την κοινωνική δικαιοσύνη ότι θα προέλθει ως αποτέλεσμα των επενδύσεων, της αυτόματα θα δημιουργούν θέσεις εργασίας κτλ. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε. Επιτρέπετε εδώ ότι αν έχουμε. Εδώ είμαστε εμείς τώρα. Εσείς είστε εδώ σε αυτό το σημείο. Αν έχουμε επενδύσεις, αύξηση στην εργασία, θέσεις εργασίας και τα ταμεία σίγουρα θα γίνουν πιο. Έτσι, ακριβώς. Και οι μισοί θα ανέβουν. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν εμείς. Δεν το είπα στα αρνητικά. Όχι, βεβαίως. Αλλά είπα ότι είναι λειψό και μισό. Το υπόλοιπο να μας πείτε λοιπόν. Εμείς λοιπόν έχουμε επεξεργαστεί σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης. Το έχουμε κάνει και διατάξεις νόμου. Γιατί υπάρχουν γενικότερες πολιτικές που δεν γίνονται νόμος, αλλά υπάρχουν και μέτρα τα οποία θα ληφθούν και πρέπει να ληφθούν άμεσα. Και μάλιστα στο ερώτημα του κ. Καμπουράκη, θα ήθελα αμέσως να πω ότι τα άμεσα μέτρα οικονομικής ανάκαμψης και ελάφρυνσης φορολογικής μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο του δημοσιονομικού προγράμματος του μεσοπρόθεσμου. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια μέτρα ελάφρυνσης μπορούν να γίνουν χωρίς να υπάρξει πρόβλημα δημοσιονομικό, να αυγατήσουν οι δυνατότητες της χώρας και όχι να αναλωθούν, και ταυτόχρονα με την επαναδιαπραγμάτευση που θα αποδώσει. Βασίλη, για να βάσει τα 2,5 δις εκεί πρέπει να κόψει αυτά που έχουν. Όχι, είναι μέσα στις προβλέψεις. Όχι, με συγχωρείτε. Είναι μέσα στις προβλέψεις του δημοσιονομικού προγράμματος. Τα έχουμε καταθέσει. Υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Από εκεί και πάνω χρειάζεται. Αφενός μεν επαναδιαπραγμάτευση το διμηνό ρόλο που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή των υπερπλεονασμάτων, και αφετέρου να αυξήσουμε το ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος δεν έρχεται αμέσως, για να βοηθήσουμε. Εδώ λοιπόν λέμε εμείς στην ερώτηση σας, κύριε Χατζή, έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τους μικρομεσαίους εργαζόμενους, τους νέους ειδικά. Έχουμε το πρόγραμμα εγγύηση για τη νέα γενιά, που είναι σημαντικό και απαντάει στο ερώτημά σας. Και με αυτά πορευόμαστε. Και ως αντιπολίτευση αυτά θα διεκδικήσουμε και σε ενδεχόμενη προγραμματική σύγκριση. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα κυβερνηθεί η χώρα. Θα πάμε έχουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Αν αποδέχετε βασικές αρχές του προγράμματος μας. Πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα ή και το δεύτερο, γιατί όχι να συγκλίνουμε. Αλλά αν το αποδέχετε, να το ξέρει ο κόσμος ότι αποδέχονται το πρόγραμμα του κινήματος αλλαγής. Και να το ψηφίσει ο κόσμος. Δεν θα ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και θα θέλει το πρόγραμμα το δικό μας. Ό,τι πρόγραμμα θέλει να ψηφίζει. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Αν θέλει τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς είσαστε στην Ένωση Κέντρων, ένα ακόμα μικρό κόμμα, το οποίο κατάφερε και πήγε στη Βουλή μετά από πολλά βάσανα. Και καλά, έκανε δημοκρατία. Έχουμε. Εγώ θέλω να μου πείτε με δύο κουβέντες τι προσφέρατε αυτά τα 4 χρόνια στη Βουλή, πέρα από την κριτική, πέρα από την ενδεχομένως και την ένταση που δόθηκε στη Βουλή ορισμένες φορές. Τι προσφέρατε πρακτικά σε μένα τον πολίτη που υποτίθεται ότι εγώ σας ψήφισα και ήρθα λίγο να ψήφισω ένα κεντρών. Ποια ήταν η προσφορά του κόμματός σας? Έχετε χειροπιαστά να μου πείτε 2-3 πράγματα για την ερώτηση. Θα σας απαντήσω. Δεν ξέρω αν χαίρεστε, και συγκεκριμένα. Αλλά εγώ θα χαρώ να ακούσω την απάντηση. Χαίρομαι για την ερώτηση, με την άποψη ότι για να μπορέσεις να προσφέρεις ως μικρό κόμμα μέσα στην Ελληνική Βουλή, γιατί είμαστε από τα μικρότερα κόμματα, από τα λεγόμενα μικρά κόμματα, αυτό με τις περισσότερες προτάσεις που έχει καταθέσει μέσα στην Ελληνική Βουλή, και μπορώ να σας αναφέρω και συγκεκριμένα πράγματα, εντάξει, και θα σας τα πω και με βάση το πρόγραμμα, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να ακούσει και να αγκαλιάσει τις προτάσεις μας. Όταν έχουμε μια κοινοβουλευτική χούντα σε εισαγωγικά, το ΣΥΡΙΖΑ με 145 συν κάποιους πρόθυμους να ψηφίζουν τα πάντα χωρίς να τα διαβάσουν καν, καταλαβαίνετε ότι καμία πρόταση δεν μπορεί να περάσει. Εδώ, μεγαλύτερα κόμματα και με ιστορία, όπως και το Κινάλ που είναι δίπλα μου. Το Πασόκ είναι αυτό. Πασόκ. Το Πασόκ έχει την ιστορία. Και η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να μου πούνε πόσες προτάσεις και με πόσο δυσκολία, κύριε Χατζή, ακόμη και τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατάφεραν να περάσουν με αυτή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι δεν έχουν περάσει σχεδόν τίποτα, διότι δεν τους αφήνουν. Άρα λοιπόν και το πρόβλημα... Και πάμε και τώρα που κατέθεσαν για το αφαιρολόγητο, δεν έχουν καταθέσει από κοινού. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς άρα, ήμασταν λοιπόν, και λέγαμε πρόβλημα, για την τροπολογία πρόβλημα... και τελικά δεν τα περνάνε. Το πρόβλημα είναι ότι πράγματι δεν γίνανε προτάσεις, ακούνε. Αλλά δεν σας ακούνε τα δεν μεγάλα κόμματα. Είναι καιρό να τα ακούσει ο κόσμος. Αλλά καλά, για όλο πήγατε συγγνώμη για την έκφραση στις ευρωεκλογές. Δεν πήγατε καλά. Καλά, δεν πειράζει. Το ότι δεν πήγαμε καλά στις ευρωεκλογές δεν σημαίνει ότι θα πάμε καλά στις εθνικές εκλογές. Έχουμε πρόγραμμα και εμείς και αν μου δίνετε μερικά δευτερόλεπτα να μπορέσω να πω και εμείς αν ένα κεντρών. Για τα κόκκινα δάνεια αναφέρατε. Έχουμε πει για τη διαμεσολάβηση ότι μπορεί να γίνει. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι. Τέλος πάντων, έχετε κάνει προτάσεις που τα μεγάλα κόμματα. Το μεγάλο κόμμα δεν τις ακούνε. Το brain drain να δώσεις κίνητρα στους νέους να επιστρέψουν. Βλέπω, ας πούμε, τις δημοσκοπήσεις που πράγματι σας πάνε καλά και υπάρχει μια σταθερότητα στη διαφορά που έχετε. Και μάλιστα τα σενάρια δείχνουν ότι μπορεί να έχετε και μια αυτοδυναμία μετά τις προσεχείς εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι θα πορευτείτε έτσι. Στο μυαλό σας υπάρχει ενδεχομένως η σκέψη να υπάρχει και συνεργασία και με, πώς λέει τώρα ο κ. Γεωργιάδης, να ακούσετε και κάποια μικρότερα κόμματα. Στην πράξη, στην ουσία όμως, δηλαδή να το νιώσει η κοινωνία, ένας που ψήφισε την Ένωση Κεντρών ή το οποιοδήποτε άλλο μικρό κόμμα, να το νιώσει, να πει ρε παιδί μου, να. Και μια πρόταση του κόμματος ψήφισα εγώ, περνάει. Δεν είναι κακό να συμβεί αυτό, κύριε, δηλαδή. Κύριε Χατζή, κύριε Καμπουράκη, αυτό είναι δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πρωτοφανές ποσοστό διαφοράς δηλαδή σε ευρωεκλογές. Είναι μεγαλύτερη δεν διαφορά. Το ιστορικό είναι μεγαλύτερη διαφορά που έχει γίνει σε ευρωεκλογές. Ναι. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να βγαίνουμε και να πανηγυρίζουμε. Δεν το κάναμε. Ναι. Και δεν το κάνουμε γιατί εμάς ο στόχος μας, κύριε Χατζή, είναι ώρα για πανηγύρια. Κύριε Καμπουράκη, καλά, είναι κλείνεστε να μέσα στο δωμάτιο και κλείνετε την πόρτα μέσα και μετά φωνάζετε κι όχι, γιατί ξέρουμε, κύριε Καμπουράκη, πόσο έχει υποφέρει ο ελληνικός λαός. Και γι' αυτό ο στόχος μας είναι να ενώσουμε. Και αν έχουμε έναν στόχο τις επόμενες 29 μέρες, είναι να πείσουμε τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα και δει αυτού που δεν μας ψήφισαν γιατί αξίζει. Μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε τη χώρα. Όμως η αλήθεια είναι, αυτό, η αλήθεια είναι κύριε Χατζή, κύριε Καμπουράκη, ότι το σχέδιό μας είναι φιλόδοξο. Και πάρα πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να επιφέρουμε είναι βασικές τομές που χρειάζεται η χώρα. Για να τις κάνουμε, θα ήταν πολύ καλύτερα εάν έχουμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση του πολιτικού φάσματος. Πετροβόλημα θα έχει. Άρα, τι θα πει αυτό. Άρα, τι θα πει αυτό. Ναι. Ο στόχος μας είναι σαφώς η αυτοδυναμία. Και θεωρώ ότι είναι ένα στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Παρ' όλα αυτά, επειδή πρέπει να σκεφτόμαστε και πέρα και πάνω από κόμματα και πρέπει να δούμε το καλό της χώρας, εμείς θα επιδιώξουμε τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις. Δηλαδή ένα μικρό κόμμα, γι' αυτό τον ερώτησα, ένα μικρό κόμμα θα φέρει μια πρόταση για ένα υπουργείο που μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι κάποιος άλλος αδερφός σας, δεν έχει σημασία. Θα την υποστηρίξετε άμα είναι σωστή. Γιατί δεν μπορεί να λένε όλοι οι άλλοι ανοησίες και να είναι μόνο το πρώτο, όποιο πρώτο κόμμα το σωστό που κρατάει τη βίβλο. Και στο παρελθόν έχει γίνει αυτό. Έχουν και αυτοί απόψεις. Στο βαθμό που ωραία, κάτι είναι σωστό. Να πω στον κύριο Γεωργιόπουλο, μισό λεπτό. Ναι, στον κύριο Γεωργιόπουλο, γιατί τελειώνουμε. Μία ερώτηση, γρήγορα απάντηση, κύριε Γεωργιόπουλο. Γρήγορα η ερώτηση. Η ερώτηση θα είναι στο. Όχι, η ερώτηση είναι μπαμπάμ. Όχι, πάτσε για να προλάβω και εγώ να απαντήσω. Σα την πάτσε η ιστορία Βαγγέλη Βενιζέλου. Το Πασόκ. Που όπως έλεγε ο Ανδρέας, αν και ο πατρινός δεν το θυμάστε, το θυμάμαι, είναι εγώ. Κίνημα λαού, ναι. Είναι κίνημα αλλαγής, έχει σημαντική προσφορά στον τόπο. Και τις προηγούμενες μέρες με τη συζήτηση με τα ρουσφέτια, όλοι θυμήθηκαν το ΑΣΕΠ. Και έκανε το πάρα πολλές τομές. Θα έρθω. Αργείτε. Όλες οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Ελάτε. Ακόμα και στην περίοδο της κρίσης, το 2010, η μοναδική προκήρυξη που έχει γίνει από τη Βουλή με ΑΣΕΠ είναι η 1Γ του 2010 που έγινε, ήταν η μοναδική και η τελευταία γιατί σταμάτησα μετά την προσλήψη. Και ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ξαναφέρει το παπάλαιο. Το αυτή που θα καταργούσε το παλιό. Σας κοστίζει, πορευόμαστε, δεν μας κοστίζει γιατί πορευόμαστε όλοι μαζί. Εντάξει. Και ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι στην παράταξη και προχωρούμε όλοι μαζί. Με μια... τις προτεραιότητες να φέρουμε κοντά μας ξανά τους ανθρώπους που είναι στην αποχή. Μια πολύ γρήγορη, γιατί είναι σημαντικό. Και εξαπατήθηκαν. Είναι σημαντικό. Ακυβέρνητο καράβι η Ένωση Κεντρών δεν θα αφήσει τη χώρα. Ναι. Με όρους και προϋποθέσεις. Εμείς θα κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουμε. Πάντως ακυβερνησία δεν θέλει η Ένωση Κεντρών. Είμαστε η εγγύηση της συνένεσης και της συνεννόησης. Λοιπόν, πες στον Κεκέρογλου, σου εύχομαι να πάνε ούλα ντρέτα. Ούλα ντρέτα, ναι. Και ούλα και ντρέτα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, το ούλα βέβαια έχει μικρασιάτικη καταγωγή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο Ηράκλειο. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε πάρα πολύ γρήγορα κοντά σας.
Λοιπόν, να πάμε στην παραλία. Είχαμε αφήσει ένα υπόλοιπο από νωρίτερα. Το Ζιβάγκο που φωνάζει, έβγαλε. Ποιο καλοκαίρι, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Ηλιάνα. Έλα, Ηλιάνα, λοιπόν, πού είσαι τώρα, στο καβούρι, βλέπω. Σας άκουσα, το έβγαλα το σακάκι. Είμαστε στο καβούρι, λοιπόν. Δεν αντιστάθηκα στον πειρασμό. Έχω βάλει και τα πόδια μου στη θάλασσα. Α, έχει ωραία. Πάρα πολύ κόσμο. Πες να ανοίξει το πλάνο τότε, να δούμε. Η κάτοικη της πρωτεύουσας. Βεβαίως να ανοίξει το πλάνο, να δείτε, γιατί είναι πολλοί οι κάτοικοι της πρωτεύουσας που έχουν επιλέξει να πάρουν μια ανάσα δροσιάς τώρα από εδώ από τη ζέστη. Πολλοί μας είπαν ότι είναι το πρώτο τους μπάνιο και παρόλα αυτά βρίσκουν την θάλασσα αρκετά ζεστή. Δεν είναι κρύα παρά το γεγονός ότι είναι το πρώτο μπάνιο για πολλούς από τους Αθηναίους που βρίσκονται εδώ. Συγγνώμη, αφού λες ότι είναι τα πόδια σου μέσα στη θάλασσα, η θάλασσα είναι κρύα τώρα, είναι κανονική, είναι ζεστή, τι είναι. Πας για μπάνιο, είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή η θερμοκρασία της θάλασσας. Εγώ απολαμβάνω το γεγονός ότι έχω τα πόδια μου στο νερό. Και νομίζω. Εντάξει, αυτό σε κάνει μπάνιο μέχρι τη μέση. Νομίζω όλοι πρέπει να έρθουν, να έχουν την ευκαιρία. Ναι, συνέχισε εσύ. Μπερδέψαμε. Βλέπετε εδώ παιδιά, γονείς, όλες οι ηλικίες παίζουν, κολυμπάνε. Τέλεια. Έχει και τέλεια. Ρακετάδες βέβαια. Λοιπόν, να δούμε ποια σκέπες για τον κάποιοι καιρό. Κάποιοι κάνουν μόνο ηλιοθεραπεία. Βέβαια, ναι. Ο Δημήτρης αυτό κάνει. Μπράβο, Ηλιάνα, ωραία. Σκέπες, κάνε μια βουτιά μου, ρε. Πήγαινε στη θέση σου. Ποια είναι η θέση μου? Να σου δείξω τον καιρό. Άρε, καημένε. Γιατί δεν θέλω να ταραχτώ εγώ. Να μην ταραχτεί. Γεια σου. Λάβε θέση. Πώς είστε, κυρία μου, τι κάνετε? Χαίρετε, μια χαρά. Ρωτήστε για τη θάλασσα, τι θερμοκρασία έχει. Για τη θάλασσα. Λοιπόν, έχει στην Αττική 22 βαθμούς. Η θάλασσα αυτή τη στιγμή. Μέσα. Ναι. Το 22 για θάλασσα είναι καλό. Καλό είναι, μωρέ. Εντάξει. Στο Αιγαίο έχουμε 23-24 στο τοπικά. Ο κολυμπάει όταν πάει το καρπούζι 20 λεπτά. Ο να μου το πει ο ίδιο, δεν το πιστεύω. 15 λεπτά. Εντάξει. Στο Ιόνιο έχουμε 21 βαθμούς. Στη θάλασσα είναι οι πιο κρύες θάλασσες αυτή την εποχή στη χώρα μας. Μάλιστα. Αλλά η θερμοκρασία του αέρα μας ενδιαφέρει. Πολύ. Που φτάνει τοπικά και τους 35 βαθμούς και θα συνεχιστεί και αύριο αυτή η θερμοκρασία. Πάμε να δούμε με λεπτομέρειες τι θα συμβεί. Πάμε να δούμε στους χάρτες μας λοιπόν. Αύριο καλή ημέρα, με αρκετή ηλιοφάνεια, μια πιθανότητα για βροχή. Υπάρχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Βλέπεις μόνο πάνω στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Μεμονωμένα πράγματα, τίποτε το ιδιαίτερο. Στην υπόλοιπη χώρα μια χαρά καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες για μια ακόμη ημέρα. Θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο. Να πω για τους βοριάδες ότι έχει ξεκινήσει και αντιπυρική περίοδος και αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως στις προσύνεμες περιοχές. Οπότε σιγά σιγά από εδώ και πέρα να έχουμε το νου μας. Όταν έχουμε βοριά, είναι πιο επικίνδυνες ημέρες σαφώς. Αν πετάμε το αμάξι το τσιγάρο. Όχι μόνο αυτό και τα χόρτα, να μην καίμε και τα λοιπά. Τώρα έχουμε και τέτοιες εργασίες. Τώρα κάψει χόρτα. Μωρέ, πολλοί το κάνουν, γι' αυτό καλύτερα να τα λέμε. Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες. Και αύριο, όπως είπαμε, θα είναι υψηλές. Θα φτάνουν τοπικά τους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα, ίσως έχουμε τοπικά και 36 βαθμούς, καθώς εκεί δεν θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες. Βλέπεις το Αιγαίο, λόγω του βοριά, θα φτάσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς εκεί στην Κρήτη σου. Ναι. Στην Αττική, καλή μέρα. Αρκετή ηλιοφάνεια και αύριο βοριάδες έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Καλή μέρα με αρκετή ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 34 βαθμούς. Νομίζω μια χαρά είναι τα νέα και για εκεί. Κάτι αλλάζει τη νέα εβδομάδα όμως. Τι σημαίνει αυτό? Τη Δευτέρα επανέρχονται κάποιες βροχές, κυρίως μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, βασικά στις ορεινές περιοχές της χώρας μας. Οπότε λίγη αλλαγή, θα έχουμε λίγη προσοχή και κυρίως στα ορεινά. Στο κέντρο, ναι. Ναι, στις ορεινές περιοχές, στον υπηρετικό κορμό της χώρας μας. Οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα πέσει λίγο 2 με 3 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Θα φτάσει τοπικά και τους 33 βαθμούς. Έλα, μια χαρά είναι τα νέα. Μέχρι τις εκλογές. Να είστε καλά. Να ξέρουμε τι θα γίνει. Την επομένη των εκλογών εγώ έφυγα. Ναι. Γρηγόρης Ψαδιανός κοντά μας. Δεν ξέρω μήπως φύγεις και πριν τις εκλογές. Όχι, μετά αμέσως τις εκλογές. Για τρεις εβδομάδες διακοπές. Όταν μιλάει φεύγω μετά τις εκλογές, εννοεί επειδή θα έχουμε θέματα, τον βλέπω τον Αύγουστο. Τα μπάνια του λαού συνοδευόμενα έτσι από, αυτός δεν είναι από εκλογές και προεκλογικές στρατεία. Δεν είναι λαός, οποιοςδήποτε δεν είναι λαός. Δεν μπορεί να το συμπεριλάβει σε αυτή την κατηγορία. Είμαι κολονάκι, λαός και κολονάκι. Γρηγόρης Ψαριανός λοιπόν στον νότιο.
νότιο τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα. Και ο Γιώργος Αποστολόπουλος, υποψήφιος βουλευτής στο Κινάλ στην πρώτη Αφινών, ο οποίος είναι και κάτοικος εξ αρχαίων. Καλημέρα. Και εγώ λίγο ταλαιπωρημένος ήρθα. Μένω και από το αυτοκίνητο στην Πειραιώς και ερχόμενος στο στούντιο. Μένει και το ταξί λίγο πριν το στούντιο. Οπότε θα τρέχοντα. Επασόκριστε. Λέτε. Ναι. Αντέχουμε όμως τα εξάρια. Έχουμε κάνει έτσι. Βελτιώθηκε καθόλου η κατάσταση? Χτες το βράδυ δεν ήμουν αυτό από τις μάρτυρας, αλλά μίλησα με κάποιους φίλους. Γίναν πάλι τα γνωστά επεισόδια γύρω από το Πολυτεχνείο και μάλιστα είχαν κλείσει και αρκετούς δρόμους και προς την Ομόνοια. Καλά, είναι τα γνωστά, δεν έχουμε θέμα. Ναι, γιατί είναι τα γνωστά. Κατάλαβες τώρα γιατί σου λέει το παιδί να το πας στα πατήσια στο σταθμό. Σωστό, σωστό. Βέβαια. Είναι Παρασκευή βράδυ, μία παρατέταρτο πατησίων και το Σίτσα. Εκεί, στανταράκι. Ραντεβού, ναι. Είναι τα κλασικά. Υπάρχει και τουρισμός από αυτού. Υπάρχει τουρισμός. Πάνε τουρίστες και σου λέει μία ώρα θα δείτε και από αυτό το πράγμα. Ο Αποστολόπουλος λοιπόν μου είπε χθες που μιλήσαμε, μου λέει πήγα να πάρω το παιδί στον παιδικό σταθμό που είναι υποχρεωτικό από 4 χρονών. Στο προνήπιο. Στο προνήπιο. Και του είπανε, λέει, επειδή δεν έχει τα εξάρια, να το πας κάπου που στα πατήσια. Ούτε περιμετρικά των εξαρχείων στους γύρω δεν έχει, να το πας πιο πέρα ως αμπελόκι που είναι αυτό το νέο σύστημα. Το οποίο είναι εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να σας βοηθήσω, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο. Αποκέντρωση. Χωρίς όμως να υπάρχουν υποδομές. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παιδικό σταθμό στη Λαμία. Σωστό. Και φίλοι μου τα παιδιά, δεν είναι τίποτα. Είναι και εξοχικά και ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω τον κύριο Ψαριανό. Εσείς κατεβαίνετε στο νότιο τομέα με τη Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, προέρχεστε από άλλο πολιτικό κόμμα βέβαια. Τι σας λέει ο κόσμος? Επειδή τώρα να σας προέρχεστε πω, από άλλο πολιτικό χώρο πω, και... Ο κόσμος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε για μετακινήσεις από αριστερά σε δεξιά ή τούμπαλιν ή από δεξιά σε αριστερά. Έχουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Πρέπει να επιληθούν προβλήματα σοβαρά που έχουμε στη χώρα εδώ και δεκαετίες. Και ναι, τα οποία δεν θέλουμε να τα βλέπουμε. Και κάνουμε αυτό το παιχνίδι του σκύλου που κυνηγάει την ουρά του. Και έχουμε φάει 10 χρόνια ενώ οι άλλοι, Πορτογάλοι, Ιρλανδοί, Κύπροι, καθαρίσανε μέσα σε 2 χρονάκια. Εμείς έχουμε φάει μια δεκαετία και ακόμα τραβιόμαστε και πουλάμε παραμύθια. Ναι, αλλά δεν σου λένε, ρε Γρηγόρη, τώρα πολύ γυρίζει από τη μια μεριά στην άλλη. Τα κόμματα γυρίζουν. Θέλετε να σας πω από πού ξεκίνησε κάθε κόμμα και πώς πήγε? Εγώ προσωπικά δεν θέλω να μιλάω με το εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ και 15 χρόνια λέω σταθερά και βαρετά τα ίδια πράγματα. Είμαι Ευρωλιγούρης, είμαι οπαδός του Ευρωμονόδρομου, είμαι θέλω καλύτερο ορθολογική διαχείριση του δημόσιου τομέα και όλα αυτά. Ψηλό αντικρατιστής είσαι. Ψηλό. Μη σου πω και χοντρό, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι. Πάντα. Όπως και πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι ξεσκίζονται οι άνθρωποι, οι τρεις, αλλά οι άλλοι 7 δυσφημούν και αυτούς που ξεσκίζονται. Δηλαδή, και ήρωες γνωστά, το... είναι ήρωες αυτοί που υπάρχουν ήρωες πολλοί. Λοιπόν, αλλά δεν έχω αλλάξει ούτε κόμμα. Ούτε κόμμα τελεία. Αλλάξει. Ούτε τελεία. Ο σημείο στίξης κόμμα τελειώσανε. Δεν έχετε αλλάξει. Άμα παίρνεις ένα κόμμα από το 7% και το πας στον Άσο Μπαστούνι, ναι, τέλειωσε το να κόμμα μην μόνο για το... Δεν φεύγεις εσύ, έχει φύγει τώρα το κόμμα. Εγώ σας ρώτησα τι σας λέει ο κόσμος, σας υποδέχεται κόσμος... με θετική ενέργεια που... Έχει πάρα πολύ θετική ενέργεια. Εμένα μου κάνει εντύπωση, επειδή πραγματικά προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς, ποτέ δεν ήμουν παραδοσιακός κομμουνιστής ή ξέρω εγώ, οπαδός του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού και της δικτατορίας προλεταριάτου και όλα αυτά που είναι η παραδοσιακή αριστερά. Δεν ήμουν ποτέ φιλοσοβιετικός. Ήμουν σε ένα χώρο της κεντροαριστεράς γενικότερα με μια έτσι απολύτως φιλοευρωπαϊκή κατεύθυνση και στόχευση. Αυτά ήταν αυτά που πίστευα. Από τότε που ήμουν με τον Λεωνίδα Κύρικο και τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη που λέγανε, ο Μιχάλης έλεγε θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη. Γιατί κάποιοι θέλουν να μας βγάλουν από την Ευρώπη. Ναι. Όταν όλοι οι ανθρωπότητα θέλει να έρθει στην Ευρώπη, βλέπετε, να φύγουμε. Βλέπετε ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σε αυτούς απευθύνεστε, είναι προφανές. Τα καταλαβαίνουν πολύ καλά αυτό που λέτε. Πάρα πολύ καλά. Εσείς πώς αποφάσισατε, κύριε Αποστολόπουλο, να κατέβετε τώρα υποψήφιος βουλευτής? Κοιτάξτε, εγώ έχω κάνει 2 θητείες στο Δήμο Αθηναίων. Αυτή είναι η τρίτη που εκλέχτηκα τώρα, αλλά ήδη είχε ανακοινωθεί το όνομά μου από τον Νοέμβριο, από νωρίτερα δηλαδή. Με ποιο συνδυασμό? Με τον Παύλο τον Γερουλάνο. Απλά όταν ανακοινώθηκε το όνομά μου, εγώ είχα πει ότι αν γίνουν ταυτόχρονα οι εκλογές, θα προτιμήσω το Δήμο και η επιλογή μου είναι ο Δήμος. Ωστόσο, οι εκλογές δεν γίναν ταυτόχρονα. Απλά περίμενα να γίνουν τον Οκτώβριο, ώστε να υπάρχει και ένας επαρκής χρόνος για μια προετοιμασία. Και τελικά είναι σαν να περνάω ένα είδος, ας πούμε, ντεζαβού, να το πούμε. Ναι, είναι κάτι πολύ περίεργο. Και σήμερα σας προπονήσαμε όμως. Με προπονήσετε κι εσείς. Και... Ναι. Σας προπονήσαμε την έννοια ότι πάθατε αυτή την. Και τώρα για να βοηθήσω τον κόσμο. Πέραν του οικονομικού, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, αντιμετωπίζει και άλλα θέματα πολύ
σοβαρά ένα από αυτά, το οποίο θα ήταν επιλύσιμο υπό κανονικές συνθήκες σε μια χώρα η οποία θα είχε κυβερνήσει, η οποία θα ενδιαφέρονται, είναι η γραφειοκρατία. Είναι τρομακτικό και αυτό η που ασφάλεια, συμβαίνει. Κύριε Αποστολή. Η γραφειοκρατία είναι πολύ βασικό, η ασφάλεια πάρα πολύ βασικό, το μεταναστευτικό, λέω πράγματα τα οποία θα μπορούσαν δύσκολα ή εύκολα να επιληθούν. Και βεβαίως υπάρχουν σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο και άλλα ζητήματα όπως είναι το δημογραφικό που αφορούν βέβαια πράγματα τα οποία είναι πιο μακριά, αλλά τουλάχιστον αυτά τα κοντινά θα μπορούσε μια κυβέρνηση να τα πιάσει από το λαιμό που λέμε, να τα στύψει κάτω και να έχει κάποια αποτελέσματα. Στο δημόσιο. Γιατί... Από το λαιμό. Τη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία. Είναι τρομερό αυτό. Γιατί ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Γίνεται η γραφειοκρατία. Και αποτελεί και, ξέρετε, αποτελεί και μια ανάσχεση στην ανάπτυξη γραφειοκρατία και στην οικονομία. Για το ελληνικό κράτος είναι μη κυβερνήσιμο, λέω εγώ. Όχι, να πούμε κάτι για τη γραφειοκρατία. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Είναι κυβερνήσιμο. Να πούμε κάτι για τη γραφειοκρατία. Θα πω το εξής. Και εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως. Αυτή τη στιγμή έχετε εκφράσει τις απόψεις σας κατά καιρούς, πολλά χρόνια όπως μου είπατε κτλ. Αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι. Ή θα λύσει τα προβλήματα μία. Και δεν έχει γλιτώσει ακόμα. Όχι, όχι. Ή θα λύσει τα προβλήματά της ή δεν θα τα λύσει, κύριε Ψαριανέ. Έτσι είναι. Δεν γίνεται δηλαδή, λοιπόν, δεν υπάρχει για κανέναν μας περιθώριο. Και όποια κυβέρνηση και να προκύψει. Δεν έχουμε χρόνο, είμαστε ήδη στην δεν παράταση. Δεν έχει χρόνο. Δεν υπάρχει. Ναι. Έχει τελειώσει το μάτς, κύριε Ψαριανέ. Πάμε για πέναλτι. Λοιπόν, δηλαδή... εμείς λέμε τώρα, γιατί εγώ πολίτης είμαι, ζω καθημερινά και βιώνουμε τα προβλήματα. Ναι. Και σας ρωτάω, ας πούμε ότι εκλέγεστε αύριο το πρωί σε ένα κόμμα που θα κυβερνήσει. Θα πιέσετε επαρκώς προς την κατεύθυνση αυτών που πιστεύατε, ή θα γυρίσετε κι εσείς να βολευτείτε στο βουλευτικό σας έβρανο παίρνοντας το μισθό σας και τι ωραία που περάσαμε. Λοιπόν, παπαλαγιά σας. Μέχρι λίγο πριν φύγουμε να διορίσουμε και το ανεψάκι. Μέχρι στιγμής θα σας πω, η αδερφή μου είναι 10 χρόνια άνεργη. Είμαι 12 χρόνια βουλευτής. Ναι, άλλο, η αδερφή μου είναι άνεργη. Δεν έχω διορίσει, δεν έχω ούτε στρατιώτη δεν έχω κάνει μετάθεση φίλο μου, ανιψιό μου. Όχι, θέλω να σας πω. Το θεωρώ απαράδεκτο, αντιδημοκρατικό και εις βάρος της κοινωνίας γενικά. Είναι διαλύει την κοινωνική συνοχή. Αυτό που γίνεται 20 μέρες τώρα κραυγαλαία στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πιο συχαμένο υπάρχει, το οποίο αυτή η αριστερά το κατήγγειλε επί δεκαετίες και το κάνει με το χειρότερο τρόπο. Καλά, βέβαια, κανένα στο πολιτικό σκηνικό δεν βγήκε και από παρθενογένεση, έτσι. Αυτά μα τα ξέρουμε αυτά. Ναι, αλλά την τελευταία εκατονταετία. Ότι τα κάνανε και οι άλλοι είναι άθλιο το επιχείρημα αυτό. Γιατί εσύ δεν είσαι η άλλη. Πρέπει να υπάρξει μια. Από το 10 και μετά δεν υπάρχει δικαιολογία για κανένα κόμμα να σας πω κάτι. Από το 10 λέγαμε, και μετά πέρασε. Επειδή είπε ο φίλος για τη γραφειοκρατία, η Εσθονία βγήκε από τη μαύρη σοβιετική τρύπα και μέσα σε 20 χρόνια. 20. Έτσι, με ένα κουμπί, μέσα σε δύο μέρες κάνεις ό,τι θέλεις. Ανοίγεις μαγαζί, επιχείρηση, ψηφίζεις. Ξέρετε, στο Καράκας, πριν από 8 χρόνια, συγγνώμη, πήγα στο Καράκας τη δεύτερη φορά που βγήκε ο Τσάβες, έτσι, με το δακτυλικό αποτύπωμα βάζανε και ψηφίζανε. Ούτε βιβλιάρια ταυτότητα, τίποτα. Το δακτυλικό αποτύπωμα είχε 4 κουμπιά και πάταγε στο κουμπί που θες. Και σε 5 ώρες βγαίνουν τα αποτελέσματα. Και εμείς κάναμε 4 μέρες να βγάλουμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Τα οποία δεν έχουν μετρηθεί. Με εκατομμύρια τόνους χαρτί. Δεν έχουν μετρηθεί. Σεντόνια χαρτί. Για τους υποψηφίους. Στους δήμους ρίχναμε χαρτιά τέτοια τη δεύτερη Κυριακή που δεν έχει σταυρό. Ναι. Μια παρένθεση μόνο, ξέρετε τι γίνεται ηλεκτρονικά. Ναι, αλλά αυτά όλα είναι ηλεκτρονικά. Έχουμε προχωρήσει και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι κάνουμε ένα τεράστιο λάθος. Μεταφέρουμε την πραγματική γραφειοκρατία και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Το μεταφέρουμε απλά στο ηλεκτρονικό επίπεδο. Προσπάθησα να βγάλω ένα παράβολο. Ένα παράβολο ηλεκτρονικό. Δεν υπάρχει ακόμα ηλεκτρονική υπογραφή. Για τις εκλογές που χρειαζόταν. Λοιπόν. Στη παλιά πήγαινε στην εφορία, πλήρωνε σε περισσότερο τελείων. Τώρα έκανα πάνω από ένα τέταρτο για να μπορέσω να το βγάλω το παραβόλο και το τύπωσα κιόλας για να πάω να το καταθέσω. Δηλαδή, χρειάζεται το στοιχείο. Ζητάγανε αφημί, το ένα, το αφημί ήταν το λιγότερο βέβαια. Στοιχεία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για ένα παράβολο. Τουλάχιστον να μπει μέσα, να πληρώσει κατευθείαν το τραπεζικό σου λογαριασμό, βάζει ένα όνομα και ένα αφημί και τελειώνει. Κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να τίποτα. Φοβάμαι πως για όλα αυτά που λέμε δεν φταίνε τα κόμματα. Εμείς είμαστε έτσι. Αν πεις στον κόσμο ότι από αύριο με ένα κουμπί θα γίνεται τα πάντα, θα ξεσηκωθούν όλοι, σας το λέω. Γιατί αυτό σημαίνει μειωμένο δημόσιο. Mm-hmm. Ναι. Όταν για ένα πράγμα πρέπει να δουλέψουν 10 άτομα, ενώ μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Και τώρα, είναι το αντίστοιχο με αυτό που κάνουν οι εργάτες πριν από 100 χρόνια, που με βαριοπούλες και πάγανε τις μηχανές. Για να μην είναι. Και πώς θα είστε τώρα στη Βουλή, ρε παιδί, με τους δεξιούς εσύ.
Ορίστε. Πώς θα είσαι με τους εξωτερικούς του Βουλή. Χαρά. Όλα τα κόμματα, τα πολυσυλλεκτικά, έχουν και μεταξύ τους προβλήματα ήδη. Ναι. Και το Πασόκ είχε παλιά με τα 40 και τα 45 και η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα πολυσυλλεκτικά κόμματα έχουν διαφορετικές τάσεις. Καλά, εντάξει. Άσε που μερικά έχουν και βαρονίες, έχουν ειδικές περιοχές κτλ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πώς θα βρούμε τις λύσεις για να πάμε δύο βήματα μπροστά. Αυτό είναι το θετικό. Για να γίνει αυτό το πράγμα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Είμαι φανατικός οπαδός αυτής της λογικής. Σας ευχαριστούμε αυτό πάρα δεν πολύ. Είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ψαριανέ που είστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε και εσάς. Και εμείς ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Εσείς στο νότιο τομέα. Καλά μπάνια με εκλογές μαζί. Ναι. Και εσείς στην πρώτη Αθηνών. Στην Αλφα Αθήνα. Μοιράζουν ένα εξαρχιώτη στην Αλφα Αθήνα. Είναι δύσκολο στοίχημα. Όχι. Και εγώ στο νότιο τομέα. Εγώ το λέω γιατί. Επειδή φωνάζουμε για τα ξέρια και τα ξέρια, σα στείλουμε στη Βουλή. Πάνια με φυλάδια, θα μοιράζουν τι παραλίε φυλάδια. Παραλίε, εγώ δεν βγάζω, δεν έχω βγάλει ποτέ. Ηλεκτρονικά είναι αθλειότητα. Γίνεται με μαγειό στην παραλία. Εκατομμύρια τόνοι πεταμένο χαρτί, ούτε αφήσει, ούτε φυλάδια. Τον ευλέπω εγώ λαδομένο το κορμί. Και ψηφοδέλτια το κορμί στην παραλία με μαγειό να. Δεν τον έχω. Μαγειό δεν τον έχω. Και βατραχοπέδι. Λοιπόν, να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο. Να είστε καλά, να το υπόλοιπο της ημέρας θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί η ώρα 10. Χαιρετούμε σας.